Εδώ είμαστε. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Κώστα Κατεφαλάκης, Μανώλης Ζαλή. Και ποιοι είμαστε εμείς? Τα πουλέν. Τα πουλέν ήρθανε. Αυτοί που περιμένατε λοιπόν να αγωνιούσατε ήρθαμε. Γιατί όχι μόνο είμαστε εδώ την Κυριακή, αλλά με τη ΓΑΜΑ Εθνική Μία που επανέλθει και είναι το κριτικά έτσι. Έπα, έμρα, το δικό μας πρωτάθλημα. Είναι, όπως εγώ έχω πει εγώ πολλές φορές, είναι η Super League η δικιά μας. Η Super League Κρήτης λοιπόν. Μαζί μας σήμερα η Super League Κρήτης με τρεις αγώνες, με φάσεις, αποτελέσματα πάντα για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Οπότε τώρα μπορούμε εδώ σήμερα να μονομαχήσουμε. Να μονομαχήσουμε πώς? Φιλικά, αθλητικά, ποδοσφαιρικά. Μιλώντας με Ρεθυμιώτες, με Χανιώτες, με Ηρακλειώτες, με Λασικιώτες, με όλο τον κόσμο, γιατί αυτό το πρωτάθλημα, όπως το έχει πει ο Μανώλης Ζαρής, είναι η Super League της Κρήτης και σήμερα θα αφιερώσουμε τον δικό της χρόνο, αυτόν τον χρόνο που της αναλογεί. Θα μπορούμε φυσικά να μιλήσουμε και με όλους τους θεατές, τους τηλεθεατές που έχουν άποψη για τη ΓΑΜΑ Εθνική, που είναι ένα πρωτάθλημα δικό μας. Φυσικά, εκτός αυτών, έχουμε τον επίσημα σήμερα πλέον πρωταθλητή Ελλάδος. Μακάρι να είχαμε και το πίσω νόντου σαν στη Super League να ησυχάσαμε κι εμείς εδώ. Αλλά δεν έχουμε. Θα ψώσουμε ρε την ομάδα. Άντε ρε, σημάμαι να λυπήσουμε σήμερα. Θα ψώσουμε. Αισιόδοξο σε βλέπω σήμερα. Έτσι λοιπόν έχουμε πρωταθλητή Ελλάδος στον Ολυμπιακό με 46ο πρωτάθλημα. Κέρδισε τον Derby 3-1 τον Παναθηναϊκό. Έχουμε λοιπόν πρωταθλητή. Έχουμε έναρξη ΓΑΜΑ Εθνική. Έχουμε νίκη του Εργοτέλη. Καθαρή, άνετη. Μετά από καιρό να πάρουν και αυτή μια ανάσα. Μετά από 6 αγωνιστικές. Μετά από 6 αγωνιστικές. Εντάξει, δεν έπιασε το ρεκόρ του Όφη. Όχι. Έχει κάνει το καλύτερο Όφη. Εντάξει, λίγο ήθελε. Και ο Εργοτέλης λοιπόν κέρδισε. Ο Όφη πήρε την ισοπαλία. Τα είπαμε χθες. Χθες ήταν αφιέρωμα στον Όφη. Οπότε δεν θέλω να σας κουράζω άλλο. Αλλά πάντα οι γραμμές, έχουμε πει και τα μηνύματα, μπορούν να ασχοληθούν με όποια ομάδα θέλουν οι φίλοι τηλεθεατές. Εμείς θα πάμε μέχρι τις 12 με πάρα πολλή εικόνα, πολύ ποδόσφαιρο, πολλή συζήτηση, πολύ τηλέφωνο και πολλά μηνύματα. Γνωρίζουμε ότι η εκπομπή προβάλλεται μέσα από την ιστοσελίδα www.gendikoulet.gr, www.athleticradio.gr. Την ακούτε ζωντανά ραδιοφωνικά στα ραδιόφωνα στο Athletic Radio. Και στο Πολιτικά. Και στο Πολιτικά. Μπορείτε να μας βλέπετε από την τηλεόρασή σας. Όσοι έχετε smart τηλεόραση, πηγαίνετε στην εφαρμογή του YouTube, πληκτρολογείτε gendikoulet.gr, μας βρίσκετε. Κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Πάντα subscribe, παιδιά, δεν το ξεχνάμε αυτό, στο YouTube subscribe, για να μαζευόμαστε πολύ, να γινόμαστε μια έτσι πιο αναβαθμισμένη εκπομπή, μπορούμε και εμείς να σας προσφέρουμε περισσότερα πράγματα. Για να μας βλέπετε με την πίρα σας, με την πίτσα, με το γύρο, με το χάμπουργκερ. Με το γυναικάκι σας, με τα παιδιά σας, με όλο τον κόσμο. Εμείς πάντως καλή παρέα σας κρατάμε σίγουρα. Σίγουρα και κάνουμε μεγάλη προσπάθεια και για να. Δεν θα σου πω και κάτι τώρα. Εντάξει, δεν θέλω να μιλάω εγωιστικά. Είσαι λίγο. Πέστε, άντε. Άμα δεν ευλογήσουμε και τα γένια μας, φίλε. Δεν ευλογώ τα γένια μου. Τα γένια μου είναι πολλά. Από ό,τι είναι πολλά, από ό,τι είναι λίγα. Αλλά δεν ξέρω. Είμαστε και η μοναδική αθλητική εκπομπή. Ναι. Τηλεοπτική στην Κρήτη. Τηλεοπτική αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Η οποία εκτός αυτού έχει από Super League μέχρι ΓΑΜΑ Εθνική. Εντάξει, τι άλλο να σας κάνουμε. Και να σου πω κάτι. Με τόσους ανθρώπους που να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Όλη την ομάδα, μια τρομερή ομάδα εδώ. Αρσενικό Θήλυκο που είναι πίσω από τις κάμερες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στα τηλέφωνα έχουμε εδώ την φιλενάδα μας, αρχισυντάκτη, την φιλενάδα μας, τον Αντρέα, τον καταπληκτικό μας σκηνοθέτη, τη Βασιλική, τον Γιώργο, τον Νίκο, τον Θανάση, τον Θόδωρα. Τι να πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να ήμασταν εμείς εδώ. Και φυσικά, έχουμε και μηνύματα. Έχουμε και φυσικά μηνύματα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην PR Media. Ξέρεις τι μ' αρέσει, ρε Κώστα, μ' αρέσει που από αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας μας βλέπουν και κριτικοί εκτός νησιού. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μας βλέπουν. Είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Καταρχήν είμαστε global. Το ξέρω ότι είμαστε παγκόσμιοι. Μπορεί να μας δει όποιος θέλει από την Καράγουα, Γουατεμάλα, πράσινο ακροτήρι κτλ. Όπου και να είστε, Έλληνας κριτικός, είναι τα που λένε εδώ για να σας κρατάνε συντροφιά. Και δεν θέλω να σας καθυστερήσω άλλο. Φεύγω αμέσως με την αγωνιστική κίνηση της Κυριακής, η οποία όπως γνωρίζετε έχει τα play-off στη Super League. Είχε την Super League 2, τα πιο πολλά μάτς εχθές είχαμε μόνο 2. Είχαμε και full πρόγραμμα ΓΑΜΑ Εθνικής. Η πέμπτη αγωνιστική πρέπει να είναι, 4 δεν είχαν παίξει. Και σταματήσαν. Ξαναρχίζουν από την Πέμπτη. Δεν αρχίζουν όλοι. 16 ομάδες ο όμιλος Κρήτης. Οι 14 είναι οι παίζοντες. Και έχω να πω και κάτι για αυτό το πράγμα. Γι' αυτό. Αλλά θα τα πω συνέχεια. Τα έχεις. Πρόσεχε να τα ξεχάσεις. Είμαι πολύ τσατισμένος. Θες να κρατήσεις λίγο σημειώσεις, κάτι να τα ξεχάσεις. Είμαι πολύ τσατισμένος. Να σου πω κάτι. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής σήμερα χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Όλα τα παιχνίδια γίνανε κανονικά. Τελειώσανε κανονικά. Ωραία γκολ. Θα τα δείτε και στη συνέχεια. Και τελικά ρε Κώστα. Τόσους μήνες δεν είχαμε μπάλα στην Τρίτη Εθνική, για ποιο λόγο? Δεν έχει καταλάβει κανείς μόνο. Εδώ πάνω τα παιδιά στο σχολείο κάνουν τεστ και πάνε ότι δεν έχουν πλέον κορονοϊό. Εσύ, και φοράνε μάσκες. Τι μου λες τώρα? Πες τα παιδιά, εντάξει, πας στο σχολείο, συγκροτίζεσαι, δεν κάνουν όλοι τεστ. Όχι, να κάνουν το τεστ τώρα που ήρθε. Λέω γιατί να φοράνε μάσκες. Αλλά στη Super League 2 για παράδειγμα, αν το γκουγκλάρω να το ψάξω, θα το βρω. Από το Γενάρη που ξεκίνησε το πρωτάθλημα μέχρι και τώρα, τα κρούσματα στις ομάδες
Δεν πρέπει να είναι πάνω από 10. Έχεις δίκιο. Δηλαδή τους φάγανε 3 μήνες χωρίς κανένα λόγο. Και δεν έχει και γάμα εθνική την άνεση. Ένας πρόεδρος, ένας υποστηρικτής ομάδας, 5-6 φίλοι που χρηματοδοτούν μια ομάδα να την κρατάνε και να είναι κλειστή. Δηλαδή να πληρώνουν κάποια παιδιά και να είναι κλειστή. Για ποιο πάνω. Λόγο τους κρατούσανε. Μιλάμε τώρα για αστέγγλες παράγοντες. Δεν έχει καταλάβει κανείς. Και γι' αυτό το λόγο κάποιοι άνθρωποι αδυνατούν μετά από τόση αποχή να συνεχίσουν. Γι' αυτό λείπουν δύο ομάδες. Θα τα πούμε αυτά όταν φτάσουν η ώρα της Γαμαθηνικής. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε με Super League, κυρίες και κύριοι. Να δούμε το σηματάκι να ξεκινήσουμε έτσι επισήμως. Έχουμε λοιπόν πρώτη κάρτα με τα αποτελέσματα της αγωνιστικής που είχαμε σήμερα, τα ματσάκια όπως είπαμε, τον play-off. Πάμε να δούμε την κάρτα. Αποτελέσματα. Εδώ είναι λοιπόν τα χθεσινά. Βόλος Πανετολικός 3-1. Απόλλωνος Σμύρνης Όφη 0-0. Ατρόμητος Λάρισα 0-1. Άρης ΑΕΚ. Τώρα από εδώ και πέρα αρχίζουν τα σημερινά. Άρης ΑΕΚ 1-3. Εδώ είναι η τρέλα. Αυτή η ΑΕΚ φέτος είναι να μας τρελάνει τελείως. Και τάπα τώρα, τα έλεγα την άλλη. Θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια με τον Μανώλη εδώ και με εσάς φυσικά. Άρης ΑΕΚ 1-3. Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ 1-1. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός από το 0-1 έγινε 3-1 και Ολυμπιακός, όπως είπαμε, πρωταθλητής. Και λείπει ένα μάτς, το ΠΑΣ Γιάννενα Λαμία, το οποίο είναι αύριο το βράδυ. 7:30. 7:30 είναι αυτό το μάτς. Ενδιαφέρει νομίζω και τον Όφη, γιατί η Λαμία δεν θέλει να πάρει ούτε ισοπαλία εκεί. Πάμε στην βαθμολογία. Μετά από αυτά τα αποτελέσματα, πλήρη η βαθμολογία πλέον. Με Ολυμπιακό στην πρώτη θέση, πρωταθλητής. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι λοιπόν και μαθηματικά πρωταθλητής. 46ο πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό με 76 βαθμούς. Ο Άρης ακολουθεί με 54. Ο ΠΑΟΚ είναι στους 51 μαζί με την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός με την ΙΤΑ έμεινε στους 49. Αστέρας Τρίπολης 44. Και από εκεί και κάτω τα play out, οι ομάδες που παλεύουν για να σωθούν τον υποβασμό. Βόλος με 38. Παζιάννα 34. Απόλλων Σμύρνης 30. Ατρόμητος 29. Λαμία 27, Όφη 24, Λάρισα 23 και Πανετολικός Ουραγός με 21 βαθμούς. Όπως είπαμε, Λαμία και ΠΑΣ Γιάννενα έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο. Αμέσως η επόμενη αγωνιστική, τα λέω γρήγορα, δεν θέλω να σας καθυστερήσω καθόλου, θα σας δώσω εικόνα και αμέσως μετά να ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές. Επόμενη αγωνιστική λοιπόν είναι το μεγάλο παιχνίδι εδώ στο Ηράκλειο, το Όφη Ατρόμητο Σάββατο αυτό το μάτς. Πανετολικός Απόλλων Σμύρνης Σάββατο και Βόλος ΠΑΣ Γιάννενα Σάββατο, δεν είναι και αυτό? Ναι. Λέω μην κάνω κανένα λάθος. Το Λαμία Λάρισα είναι τη Δευτέρα. Και Παναθηναϊκός Άρης για τα play-off. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης. Μεγάλο παιχνίδι και το Παναθηναϊκός Άρης και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Γιατί και ο ΠΑΟΚ τώρα θέλει κάτι να αποδείξει. Αυτό το μάτι θα ξέρει. Ρυθμιστή είναι η Τρίπολη τώρα. Που έχει μείνει πίσω 44. Δεν έχει καθόλου ελπίδες. Για τίποτα πλέον. Ναι, για τίποτα, παρότι έχει πολλά μάτσα, αλλά δεν φαίνεται τώρα ότι μπορεί η Τρίπολη να του κάνει. Ναι, αλλά έκοψε το ΠΑΟΚ του κόμματο. Του Παναθηναϊκού επίσης. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν ρυθμίζει. Γιατί βαθμολογικά δεν προλαβαίνει η Τρίπολη την τετράδα. Δεν προλαβαίνει τίποτα. Αλλά απλώ είναι και πολύ σημαντικό τελικό του κυπέλου ποιοι θα είναι. Γιατί αλλάζει, έχει εισιτήριο από εκεί. Κοίταξε. Δηλαδή αν τα Γιάννενα πάνε εκεί. Τα Γιάννενα πρέπει να το πάρουν το κυπέλο. Ναι, μα ευχή είναι όλων των Ελλήνων. Να το πάρουν. Ναι, να το πάρουν. Αλλά εγώ σου λέω την Ευρώπη. Πρέπει να το πάρουν για να βγουν από την Ευρώπη. Αν το πάρουν το Κύπρο τα Γιάννενα, λέμε, δεν είναι εύκολο. Αλλά βγαίνουν αν... τρει πρώτοι από το. Βγαίνουν μετά οι τρει πρώτοι. Δηλαδή αρχίζει να έχει παραπάνω. Αν το πάρει ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ ή η ΑΕΚ, βγαίνουν τέσσερι. Ναι. Όχι, έχει κλείσει ήδη τη μία θέση. Ας πούμε το παίρνει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Βγαίνει ο ΠΑΟΚ από το Κύπελο και βγαίνει ο Ολυμπιακός. Και άλλο ένα. Όχι άλλο ένα, άλλοι δύο. Και άλλοι δύο, ναι. Ναι. Αλλά λοιπόν βγαίνει και ο τέταρτος τέλος πάντων. Ναι, αν το πάρει το κύπελο για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ΑΕΚ βγαίνουν τέσσερις από το πρωτάθλημα. Ακριβώς. Αν το πάρει ο ΠΑΣ βγαίνουν τρεις πρώτοι. Ο Ολυμπιακός και ο δεύτερος με τον τρίτο. Εγώ να σου πω κάτι, θα χαιρόμουν πολύ το πρώτο Γιάννη. Μακάρι. Εγώ το και όλοι οι Έλληνες θα χαιρόντουσαν έτσι να γίνει ένα outsider να πάρει μια φορά κύπελο. Μετά από Όφη, από Ηρακλή, από ποιες ομάδες είναι, η Λάρισα, νομίζω, όχι. Η Λάρισα το πήρε το 2007. Το πήρε. Λάρισα, Ηρακλής, Καστοριά, Καστοριά, Σαρκάνη, Όφη. Καστοριά, Όφη. Αυτές είναι οι ομάδες που outsider θεωρητικά στο ελληνικό πρωτάθλημα και έχουν πάρει 4 φορές το κύπελλο. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε όμως εμείς αμέσως στην Super League 2 τώρα. Super League 2, να δούμε το σηματάκι της για να ξεκινήσουμε τις καρτούλες. Το έχουμε, το έχουμε και αυτό. Επειδή κύριε Σεργοτέλη, έβαλα κίτρινα σήμερα. Όχι, ρε φίλε, τι ακούω. Δεν μου το σχολίασε. Δεν το σχολίασα, δεν ήθελα καν να το πω. Δεν ήθελα καν να το πω, αλλά για να. Σου το δώσα πάσα. Ναι, το πες μόνο σε εσύ, κάτι σου δώσα πάσα. Λοιπόν, πάμε στην Super League 2 που είχαμε μεγάλη νίκη του Σεργοτέλη. Σήμερα να δούμε τα αποτελέσματα
Συνολικά λοιπόν όλοι τις αγωνιστές, γιατί είχαμε και δύο μάτς το Σάββατο, είχαμε τον Ιωνικό νομίζω και τον Λεβαδιακό το Σάββατο. Όλοι λοιπόν τα αποτελέσματα της αγωνιστικής, Απόλλων Λάρισας, Λεβαδιακός 1-2, μεγάλο διπλό αυτό του Λεβαδιακού. Ιωνικός Δόξα Δράμας, καλπάζει ο Ιωνικός στην πρώτη θέση, με 4-2 κέρδισε τη Δόξα Δράμας. Τρίκαλα Καραϊσκάκης 1-0, Ξάνθη Διαγόρας 2-0, Εργοτέλη Σοφία Ράπετρας 4-0 και Παναχαϊκή Χανιά 3-2 σε πολύ, πολύ μεγάλο και σπουδαίο παιχνίδι. Η βαθμολογία λοιπόν μετά από αυτά τα παιχνίδια έχει ως εξής: τον Ιωνικό πρώτο, πρωτοπόρο 43 βαθμούς, ακολουθεί ο Λεβαδιακός με 38, η Ξάνθη 35, ο Εργοτέλης 32, τα Χανιά 31 και η Παναχαϊκή 28. Αυτή είναι η 6 αυτή τη στιγμή, αν μείνουν έτσι, που θα πάνε να παίξουν τα play-off για τον πρωταθλητή και για τις υπόλοιπες θέσεις. Από εκεί και κάτω, ο Διαγόρας είναι στους 27, Απόλλων Λάρισας 24, στα Τρίκαλα με 21 βαθμούς, η Δόξα Δράμας 20, Όφη Ιεράπετρας 12 και ο Καραϊσκάκης Ουραγός με 12 βαθμούς. Και αυτός αμέσως, χωρίς να κάνω διάλειμμα, χωρίς να μπορέσω να καταπιώ, φεύγω αμέσως και πάω γάμα εθνική να δούμε το σήμα. Το δικό μας, το κριτικό, τη Super League Κρήτης λοιπόν, θα δούμε το σηματάκι της, γιατί έχουμε και αφιέρωμα μεγάλο σήμερα. Και να πω, να πω πολλές χαιρετούρες, μας βλέπει ο Σταύρος από την Αθήνα, ο Μανώνης από την Κόρινθο, αρκετοί που είναι εκτός Κρήτης μας παρακολουθούν. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ να έχουμε πάρα πολλούς φίλους που είναι εκτός Κρήτης και τους ενδιαφέρει η εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε λίγο γάμα εθνική το σηματάκι, για να μπούμε στη διαδικασία. Γάμα εθνική λοιπόν, οι κάρτες, ξεκινάμε να δούμε κάρτες για να αμέσως να πάμε σε πολλά γκολ και σε πολλές φάσεις. Τα αποτελέσματα λοιπόν της γάμα εθνικής, η πέμπτη αγωνιστική, αφού στην τέταρτη τους κλείσαν το σπίτι, τους κλείσαν όλους μέσα δηλαδή, και αυτό έχει δεν ξέρω πόσο καιρό έμειναν κλεισμένοι, η πέμπτη αγωνιστική είναι. Με τα παιχνίδια τουλάχιστον που έχουμε εδώ, αυτά που έγιναν, γιατί υπάρχουν, επαναλαμβάνω, και δύο ομάδες που δεν θα συνεχίσουν από εδώ και πέρα στο πρωτάθλημα. Ναι, έχουν δηλώσει ότι δεν θα παίξουν. Η μία είναι η Παλιόχωρα, αν δεν απαντώ. Η μία είναι η Παλιόχωρα και ο άλλος είναι ο Άρης Ρεθύμνου. Ο Άρης Ρεθύμνου. Πάμε λοιπόν να δούμε. Γιούχτας ΑΕΚ ΣΥΝΚΑ 2-0. Μεγάλη νίκη για το Γιούχτα αυτό. Και ο Γιούχτας που πρέπει να πούμε ότι. Που με το ζόρι κατέβηκε. Μέχρι την τελευταία στιγμή έλεγε ότι δεν κατέβηκε. Είναι πολύ μεγάλη νίκη για το Γιούχτα αυτό. Νεάπολη Αλμυρός 0-0. Ο Πόρος με τον ΑΟΑΝ 0-2. Ο Ρεθυμνιακός με τον Αστέρα Ρεθύμνου 1-0. Η Ρόδοτος Πλατανιάς 3-0. Μεγάλη νίκη αυτή για τον Ηρόδοτο. Και ντέρμπι, να το χαρακτηρίσω ντέρμπι εγώ στο Ατσαλένιο. ΠΟΑ Άρη Σούδας 2-2. Δεν έπαιξαν, επαναλαμβάνω, και δεν συνεχίζουν το πρωτάθλημα. Ο Άρης Παλαιόχωρα και η Παλαιόχωρα. Και ο Άρης Ρεθύμνου, άρα και οι αντίπαλοι τους πήραν τους τρεις βαθμούς. 3-0 ήταν τα αποτελέσματα. Αν μου τα πεις αυτά δύο παιχνίδια, Μανώλη, γιατί καμιά φορά χάνομαι εγώ. Ήταν αυτοί οι δύο. Ναι, αυτοί οι δύο. Ποιοι ήταν αυτοί που τους αντιμετώπισαν και παίρνουν. Θα το δω τώρα. Ναι, όχι, για να μην αφήνω εγώ κενά. Πάμε στην βαθμολογία. Η μία είναι η Δαμάστα, σίγουρα. Η Δαμάστα λοιπόν κέρδισε 3-0. Ναι, δεν έπαιξε σήμερα. Που δεν έπαιξε σήμερα. Λέει τη βαθμολογία και το βρω εγώ. Θα βρέσω. Λοιπόν, πάμε στην βαθμολογία. Λοιπόν, ΑΕΚ ΣΥΝΚΑ είναι στην πρώτη θέση με 12 βαθμούς. Η Δαμάστα στους 10. Οι 10 βαθμοί είναι φυσικά με την νίκη που έκανε σήμερα ανεφ αγώνα. Ναι. Αναγέννηση Ιεράπετρας στους 10 και η Ρόδοτος. Η Αναγέννηση Ιεράπετρας είναι η δεύτερη. Η δεύτερη, μπράβο. Η Αναγέννηση Ιεράπετρας, η οποία και αυτή σήμερα πήρε το μάτς με 3-0, και όσοι από εδώ και στο εξής, γι' αυτό δεν θα τα βάζουμε εμείς στους αγώνες, θα παίζουν με την Παλόχωρα ή με τον Άρη, με τον Άρη από το Ρέθυμνο, θα κερδίζουν 0-3. ΑΕΚ ΣΥΝΚΑ λοιπόν, να το επαναλάβω, πρώτο στη βαθμολογία με 12 βαθμούς, από εκεί και κάτω. Στους 10 βαθμούς είναι η Δαμάστα, η Αναγέννηση Ιεράπετρας, ο Ηρόδοτος, ο ΑΟΑΝ και ο ΠΟΑ. Με 10 βαθμούς ο Ρεθυμνιακός ακολουθεί με 9 βαθμούς, Αλμυρός στους 8, Γιούχτας επίσης 8 βαθμούς, Πόρος 7, Άρης Σούδας 5, Νεάπολη 4 βαθμούς, 3 βαθμούς έχει ο Αστέρας Ρεθύμνου και Ουραγός ο Πλατανιάς με 1 βαθμό. Είδαμε και τέτοια, η επόμενη αγωνιστική, πολλά παιχνίδια ωραία στην Κρήτη, πάλι την επόμενη αγωνιστική, Νεάπολη Γιούχτας, ΑΕΚ ΣΥΝΚΑ Πόρος, Αλμυρός Δαμάστα. Το Γαζανό ντέρμπι, το τοπικό ντέρμπι. Ναι, αυτό είναι το τοπικό ντέρμπι. Ωραία, να πάμε μια βόλτα εκεί. Θα έρθει, πάμε, παρεούλα. Κυριακή. Ναι. Θα το δούμε τώρα, από τώρα θα σας πω. Όχι, μα θα μ' άρεσε, είναι ωραίο. Ναι, είναι κλειστές οι καντίνες. Αν είναι κλειστές οι καντίνες δεν πάμε. Α, πάρουμε σουβλάκι από πριν. Τέλος πάντων, θα τα πούμε εμείς αυτά στη συνέχεια. Αλμυρός Δαμάστα λοιπόν, ΑΟΑΝ Ρεθυμνιακός, Αστέρας Ρεθύμνου ΠΟΑ και Άρη Σούδας, Αναγέννηση Ιεράπετρας. Αυτά τα νέα για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Τώρα ξεκινάμε. Θα δούμε αγώνες ημερολογιακά έτσι όπως έγιναν. Γιατί και εδώ, παιδιά, ένας που κατηγορείται μεγάλος αγώνας. Φανταστείτε ότι ο Ολυμπιακός τέλειωσε πριν
25 λεπτά πριν αρχίσουμε την εκπομπή. Ναι. Προλαβαίνουμε να το βρούμε, να το πιάσουμε, να το μαζέψουμε, να το μοντάρουμε. Είναι όλα με την ψυχή στο στόμα, στο δευτερόλεπτο. Παρ' όλα αυτά, με ιδιαίτερες προσπάθειες ανθρώπων που είναι, αναλαμβάνω, πίσω από τις κάμερες, τους ευχαριστούν πάρα πολύ. Έλα, χαμογέλα λίγο. Έτσι, μπράβο. Έχουμε διευθυντή παραγωγή. Έχουμε πολλούς. Εκτελεστή παραγωγή. Εκτελεστή παραγωγή. Βοηθό παραγωγή. Εκτελεστή σχεδόν. Ξέρεις τι θα ήταν καλό. Τι είναι εκτελεστή. Να είχαμε ένα ψίστη. Το Βαγγέλιο. Αν είχαμε ψίστη, κάναμε εκπομπή. Να είχαμε ένα ψίστη εδώ πέρα. Να πέφτανε κάτι πύρε εδώ, κάτι έτσι. Να είχαμε ένα ψίστη. Να δίνει τα σουβλάκια live στον αέρα. Ναι, 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 αυτό έγινε. Α, μπορεί να βάλουμε διαγωνισμό. Ελάτε να φάτε, να μα δείτε από κοντά. Όποιο απαντήσει σωστά σε μια ερώτηση, πέντε καλαμάκια. Θα το σκεφτούμε και αυτό είναι ωραίο. Αλλά πιστεύω ότι δεν κάνουμε κόλπο. Δεν παλεύεσαι. Λοιπόν, πάμε να δούμε μπαλίτσα. Ξεκινάμε. Πάμε λοιπόν με Super League. Έχουμε τα παιχνίδια που έγινε το 3 η ώρα ήταν σήμερα. Πολύ ωραίο μάτς. Και εδώ τώρα θα τα χώσω εγώ στους αεξίδες που τα έλεγα πάλι πριν ένα-δύο μήνες φώναζα και δεν με ακούγατε. Αυτό ο πιτσιρικάς που έπαιζε δεξί μπακ. Ο Βασιλαντονόπουλος. Και τον έχουν πετάξει παραπεταμένο. Δεν υπάρχει συμμετοχή. Από το Δεκέμβρη δεν υπάρχει συμμετοχή σε αυτόν τον άνθρωπο και φέρανε αυτή την παιχτάρα, τον πώς το λένε, τον Ντατσέγκο. Και μου έπαιξε εκεί ο Μπακάκης και έβαζε εκεί το Σβάρνα και έκανε αλχημίες. Αυτός που θα δείτε, το δεξί μπακ, σύμφωνα με τους ΑΕΚΤΖΙΔ, με τον προπονητή, με το προπονητικό team. Άκου, να σου πω. Θα τρελαθώ, ρε φίλε. Και μετά μου λέτε ότι δεν βλέπω. Εγώ μάλλον βλέπω και εσύ δεν βλέπετε. Θα σου πω κάτι που το είχα πει και στην πρώτη εκπομπή, το είχε πει με τον Βασιλαντονόπουλο. Πού είναι αυτό το παιδί, ρε φίλε, που μου άρεσε πολύ. Ο Βασιλαντονόπουλος, επειδή το έχω συζητήσει πολλές φορές στην εκπομπή, οπότε παραμονές αγώνων όφι ΑΕΚ με ρεπόρτερ τη ΑΕΚ, είναι ότι δεν τον θέλει ο Χιμένεθ. Δεν τον θέλει ο Χιμένεθ. Αλλά και στις προηγούμενες θητείες του που ήταν ο Χιμένεθ. Ο Χιμένεθ έτσι κι αλλιώς θα φύγει. Δεν μπορεί να πάει λοιπόν εκεί ο Μελισσανής που είναι μάγκα του πέρασκο. Δεν ξέρω τι θα κάνει, ώστε να φύγει ο Βασιλαντονόπουλος. Εγώ θα σου πω το ρεπορτάζ ότι ο Χιμένεθ δεν το θέλει. Αλλά και στις προηγούμενες θητείες του ο Βασιλαντονόπουλος έπαιζε δανεικός. Πέρυσι είχε πάει στην Πολωνία. Τα προηγούμενα χρόνια έπαιζε δανεικός στη Λαμία. Φέτος προ Χιμένεθ κάνει τρομερό ξεκίνημα. Ναι, και δεν το θέλει. Έρχεται πάνω στον εξαφανίζει. Άρα λοιπόν ο Χιμένεθ εκτός ότι θα φύγει πρέπει να αρχίσει να τρώει καρότο και νομίζω και πολύ ότι ψάρι. Μένει και ελεύθερος τώρα αυτός. Και πολύ ψάρι. Μακάρι να μείνει ελεύθερος. Καλός παίχτης αυτός. Νομίζω ότι μείνει ελεύθερος. Είναι μεγάλος βέβαια. Εγώ τον είχα για μικρότερο. Ναι, 24-25. Πόσο είναι ο Βασιλιάδης? 29. Πάει στα 30. Ναι. Άρα, δεν είναι μικρό. Κρίμα στον παίχτη. Αυτό να σου πω τώρα. Να μην πήρε συμμετοχή σε αυτό το εξάμεινο. Κυριακή βράδυ τώρα. Κυριακή βράδυ. Θα το ξαναπώ. Αυτέ τι παπαριέ κάνουν οι παίκτε που είναι σε μικρή ηλικία και πάνε στον Ολυμπιακό, στον Πάουξ, στην και δεν παίζουν και πάνε από εδώ και από εκεί δανεικοί. Δεν παίζουν και πάνε από εδώ και από εκεί δανεικοί. Περνάνε τα χρόνια και δεν το παίρνουν χαμπάρι. Δηλαδή ο Βασιλαντονόπουλο τώρα τον έμαθε όλη η Ελλάδα παίζοντα ω δεξί μπακ βασικό στη Λαμία. Και πε στη Λαμία, δηλαδή στο χωριό. Εντάξει. Και έλα εδώ στην πρωτεύουσα. Έφτασε τώρα στα 29. Και πόσοι άλλοι πολύ, ρε, που θα μπώνονται, ρε φίλε, θα μπώνονται. Θα μπώνονται από τη φανέλα, από το τα γραφτεί στο βιογραφικό του κτλ. Εδώ υπάρχουν παίχτες μεγάλοι τώρα, βετεράνοι, παλέμαχοι, που μου λέει: έχω παίξει στον Ολυμπιακό. Και πράγματι, εγώ το ψάχνω. Α πούμε, θυμάμαι κάποιου παίχτες που και όταν έπαιζα συμπέχτη με τον Αγγελίνα τώρα εγώ, ερχόντουσαν κάτι έτσι, μου λέει: ο Τάδη, με ρωτήσει, του λέω: πότε έχει παίξει. Μου λέει: εγώ τέτοιο, ψάξω το. Ψάχνω λοιπόν, υπήρχε στον Ολυμπιακό, δεν είχε παίξει ποτέ. Είχε παίξει ένα πεντάλεπτο αλλαγή σε ένα φιλικό και όμως είχε χρεωθεί αυτό. Το έχω συναντήσει εγώ με στον Όφη. Ναι, συμβαίνει. Εγώ έπαιζα λέει με τον Όφη, έπαιζα με τον Κορονάκη. Ναι. Και εγώ λέει: μεταγραφή μου λέει και για μένα το λέω αυτό. Χάλασε όταν έπαιζα εγώ στη Χερσόνησο, χάλασε μεταγραφή μου στον Ολυμπιακό για 100.000 τότε. Κατάλαβε. Αυτοί θέλανε 200, εγώ του έδινα 100. Δεν με πήραν. Λοιπόν, πάμε να δούμε μπαλίτσα τώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε την. Ξεκινήσαμε φορτσάτα, μπορώ να πω. Ναι, και τα λέμε και γρήγορα για να προλάβουμε να δείξουμε για να ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Πάντα μόλις τελειώσουν τα βίντεο, θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Τα μηνύματα μπορείτε να τα στέλνετε να πάρετε. Έρχονται πράγμα. Πάμε λοιπόν. Άρη Σάεκ, 1-3, μαγικό παιχνίδι, πολύ ωραίο μάτς πάντως. Το ευχαριστηθήκαμε αυτό που το είδαμε. Εγώ το ευχαριστήκαμε. Φάγανε 5 ρε φίλε. Είδε τώρα όμω αντίδραση μεγάλη ομάδα. Δηλαδή τώρα και ο Όφη το Σάββατο. Δεν μπορεί να κάνει μια αντίδραση μεγάλη ομάδα να ρίξει 4 εδώ το ατρόμι. Δεν πρέπει. Πάμε να δούμε αριστερά, κυρίε και κύριοι. Είμαστε έτοιμοι. Ο Χιμένεθ κρατάει στον πάγκο τον Μάνταλο και τον Ολιβέιρα. Έχει τον πρώτο σκόρερ Ανσαριφάρ στην αιχμή τη επίθεση. Και περιμένει ουσιαστικά από τα δύο εσωτερικά χαφ να δημιουργήσουν. Ο Λόπε θέλει να περάσει την περιοχή. Πέναλτι. Εδώ η προσπάθεια του Λόπες με το δεξί θέλει να περάσει από τον Ρόζο. Η ευκαιρία Τσάεκ. Με Τάνκοβιτς 1-0. Προβάδισμα.
τη δεύτερη φορά που πατάει περιοχή στο παιχνίδι του Λόπες από αριστερά. Πήρε το πέναλτι από το Ροζ. 1-0. Συμβαστό ένας εναντίον με τον Βασιλατινόπουλο. Ο Τζέκο έκανε σέντρα απέναντι για τον Μπρούνο. Γυρίζει την μπάλα. Ο Μαντσίνι, ο Μπερτόγλιο, σούτ αδύναμο. Εύκολο Τσιντότας. Αυτή είναι η πρώτη καλή στιγμή για τον Άρη στο παιχνίδι στο 17. Με Μαντσίνι αλλά κυρίως με Μπερτόγλιο να βρίσκονται σε θέση βολής. Πλάγιο τώρα για τον Άρη με Σούντγκρεν. Ο Μπρούνο πέρασε από τον Μπερτόγλιο. Από τις κόντρες ο Μπρούνο Μαντσίνι στο κοντρόλ απέναντι στο Σίλβα σουτ στην κίνηση αδύναμο. Και η μπάλα πηγαίνει στη γωνία με Λιβάη Γκαρσία να είναι εκεί. Συνεργάζεται με το Σιμάνσκι, τώρα έβγαλε τη σέντρα. Ο Κουέστα δεν βρήκε την μπάλα ή την βρήκε η κόρνερ. Κόρνερ από την παρέμβαση του Κουέστα. Μαντσίνι πηγαίνει και σε αυτή τη στιμένη μπάλα, όπως λίγο πριν στο κόρνερ, τώρα στο φάουλ. Νεντελτσιάρου ψηλότερα όλων, επαναφέρει ο Σάσα, πάλι ο Ρουμάνος, πάλι ο Νεντελτσιάρου. Ο Μπρούνο στα σώματα από τις κόντρες Γαλανόπουλο σε δύο χρόνους μακριά. Γκέλ της μπάλας ο Σούντγκρεν, η πίεση από τον Ασαριφάρ. Ο Ιρανός κερδίζει και βγάζει στο χώρο. Το Σιμάνσκι, το κυνηγάει ο Σάσα, ο Σιμάνσκι σπάει στο Βασιλαντουλόπουλο. 0-2 η παδειγματική κόντρα επίθεση στην μονομαχία από το Σούντγκρεν. Σβάρνας για Λιβάη Γκαρσία. Ο Σιμάνσκι θέλει να πάρει την κεφαλιά και να περάσει την περιοχή. Καταπληκτικά ο Σιμάνσκι. Ο Γαλανόπουλος έφερε την μπάλα στο αριστερό και δεν έκανε σούτ. VAR. Εκεί πήγε ο Αλεξέη Κουλμπάκοφ για αυτή τη φάση. Στην περιοχή, Ροζ προβολή στον Γαλανόπουλο. Δίνει πέναλτι. Ο Ανσαριφάρντ 0-3 η ΑΕΚ στο 37. Μπερτόγλιο. Κάνει κίνηση ο Μαντσίνι, κράτησε ο Μπερτόγλιο. Τώρα θέλει να παίξει με τον Μαντσίνι, να πετάξει την μπάλα στον χώρο, να πάει από την εξωτερική πλευρά για τρίπλα. Παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Κάτι ζήτησε ο Μπερτόγλιο στην προηγούμενη φάση κοντά. Ο Κουλμπάκοφ αφήνει. Κόντρα που βάζει ο Μπερτόγλιο για να κερδίσει την κατοχή από τον Γαλανόπουλο. Αργεντινός από εκεί το σούτ, ο Τσιντότας σε κόρνερ. Ίσως η πιο δύσκολη δική του επέμβαση στο παιχνίδι, στο 52 σε αυτό το σούτ. Βασιλαντονόπουλος σε πρώτο χρόνο, εξαιρετική μεταβίβαση για την κίνηση του Λιβάη Γκαρσία. Τον περιμένει ο Σίλβα. Γκαρσία πέρασε για το Σιμάνσκι. Ο Σιμάνσκι το σούτ από τον Τάνκοβιτς. Με το Ροζ να πλώνει το κορμί μπροστά, φωνάζει ο Τάνκοβιτς. Αφήνει ο Κουλμπάκοφ, συνεχίζεται το παιχνίδι. Και Σίλβα τώρα στο χώρο. Ωραία κίνηση, παίζει με τον Μάνο. Ο Μάνος έχει τον Μαντσίνι. Ο Μαντσίνι το σουτ, γκολ για τον Άρη. 1-3 στο 56. Ο Μάνος έρχεται από τον πάγκο. Είναι σημείο αναφοράς στην κορυφή της επίθεσης για τον Άρη. Είναι αυτός που παίρνει την μπάλα και δίνει την ασίστ για τον Μαντσίνι. Καλή δουλειά ο Σούντγκρεν, τρεις τον έκλεισαν, έχασε την μπάλα. Μπερτόγλιο δεν κράτησε, Σιμάνσκι διόρθωσε και πέρασε στη γραμμή για να κάνει κίνηση και πάσα στον Ανσαριφάρντ. Ο Γαλανόπουλος, ο Ανσαριφάρντ πήρε την κόντρα και θέλει να περάσει στην περιοχή. Ανοίγει το κοντρόλ, πλασάρει ο Κουέστα. Μπάμπα, ανεβάζει τον Αουγκούστο, δεν προλαβαίνει, δεν βρίσκει χώρο, είχε τρεις μπροστά του. Βιερίνια, ωραία η μπαλιά μες στην περιοχή για τον Σβιντέρσκι, κατεβάζει ο Παπαδόπουλος, δύσκολα η μπάλα βρίσκει και στο δοκάρι, μπλοκάρι στο 5. Λίγο ωραία η κίνηση του Σβιντέρσκι, δείτε τον σε όλη τη φάση, βγαίνει στην πλάτη του Σουάρεθ και λίγη τύχη, η μπάλα στα χέρια του Παπαδόπουλου. Και στο δοκάρι όπως είπαμε. Τη φορά μεγάλη παλιά από την άλλη πλευρά για τον Μπαράλες. Ο Ίγκασον κατεβάζει. Πίεση από τον Λουίς Φερνάντες. Δεν φύγει η μπάλα από τον Πασχαλάκη. Και τελευταία στιγμή θα προλάβει. Λουίς Φερνάντες. Σίτο. Θα σώσει ο Ίγκασον. Δεν μπορεί ο Μπαράλες. Στη Λίκα. Για να δούμε εδώ λοιπόν. Ο Ίγκασον γυρίζει την μπάλα πίσω. Ο Πασχαλάκης δεν μπορεί να την κοντρολάρει. Και έχει προλάβει.
Συνέχεια κάπου υπάρχει ένα offside, το οποίο έχει δοθεί. Και εδώ ξανά η φάση διορθώνει το λάθος του ο Πασχαλάκης από το πουθενά. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του Αστέρα στο παιχνίδι. Σιντέρσκι με τη μία. Τζόλης έχει φύγει στην πλάτη του Κότσιρα. Τζόλης γυρίζει. Σιντέρσκι δοκάρει. Στα χέρια του Παπαδόπουλου. Βλέπετε τον Τζόλη να φεύγει κανονικά. Τον κάλυπτο Σουάρεθ. Τηλίκα, ωραία ενεργειά. Ριέρα. Τηλίκα μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί να περάσει. Κόρνερ από τον Γκρέσπο. Φωνές για χέρι από τους γηπεδούχους. Υπομονή λέει ο κύριος Καραντώνης. Εκεί είναι η φάση. Βλέπετε την μπάλα. Διαγώνια μπαλιά, ωραία μπαλιά για να βγει ο Κότσιρα στην πλάτη της άμυνας. Στη σέντρα του την πέρασε. Περνάει από τον Παράλες. Ο Βιερίνια απομακρύνει. Καταλήγει στον Τηλίκα. Το σούτ του Τηλίκα. Out. Ψάχνει βοήθεια. Ριέρα κάνει μια ωραία τρίπλα στο έδαφος. Δίπλα ο κύριος Καραντώνης λέει ότι το match συνεχίζεται και η μπάλα είναι out. Βλέπετε ξανά. Ο Αυγούστο έχει την ιδέα να βάλει την μπάλα χαμηλά μέσα στην περιοχή. Κάτι που νομίζω ότι δεν περιμένει κανείς εκείνη την ώρα. Βρίσκει τον Σβιντέρσκι, εκτέλεση πίσω από το τείχος, αν βλέπω καλά, όπως συνηθίζουν τον τελευταίο καιρό οι ομάδες. Βιερίνια, out. Εδώ την 20η αγωνιστική απέναντι στον Άρη. Κεφαλιά προς τα πίσω του Παράλες, ο Μουνάφο δεν προλαβέ και συνεχίζει την προσπάθεια. Η μπάλα είναι στα δίχτυα. 1-1 ο Μουνάφο. Παράλες την κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Γουάρτα διώχνει πάνω στο πόδι του Μουνάφο. 1-1. Ο Μουνάφο λοιπόν σκοράρει για να πετύχει το έκτο γκολ της καριέρας του με τον Αστέρα στο μάτς. Βάρντα, καλή κίνηση του Μπάμπα για να ξαναπάρει την μπάλα. Να μπει στην περιοχή, να γυρίσει. Περνάει από όλους Αυγούστο. Φωνές για χέρι. Νομίζω ότι ζητάει υπομονή ο κύριος Καραντώνης για να ελεγχθεί η φάση. Πλάγιο. Συνεχίζουμε. Πάμε στον Κωστή Μπότσαρη. Ο Μούργκ εκτελεί. Ο Αυγούστο από κοντά οι κόντρες. Ο Ριέρα τρέχει με τον Βιερίνια. Μαρκάρισμα του Βιερίνια φάουλ. Πολύς κόσμος φυσικά στην περιοχή. Κεφαλιά του Σβιντέρσκι στα χέρια του Παπαδόπουλου. Εκτέλεση φτάνει σχεδόν στο σημείο του πέναλτι. Κρυμεντσίκ την κεφαλιά. Ο Μούργκ γεμίζει για την κεφαλιά του Κρέσπο. Out. Με τη συμπλήρωση των 4 λεπτών. Εντάξει, εντάξει. Είδαμε και τα δύο μάτς, τα βάλαμε κολλητά. Ό,τι κάνουμε, προσπαθούμε να συντομεύσουμε χρόνο για να δώσω το λόγο σε εσάς. Πάντα να ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή είναι μια ποδοσφαιρική παρέα. Το λέμε και έτσι θα πάμε μέχρι το τέλος. Όσο πάμε, έτσι θα είμαστε. Μια παρέα που θα μιλάει για ποδόσφαιρο, θα καλαμπουρίζουμε, θα περνάμε καλά, θα κάνουμε πλακίτσο ένα στον άλλο μέχρι εκεί. Και γράφει ο Γιώργος από την Αθήνα, λέει καλησπέρα από Αθήνα, τι να την κάνει στα Αθηνική Κυριακή και τι άλλε. Από εδώ και πέρα μόνο που λένε. Μόνο που λένε, κυρίες και κύριοι, καθαρίζεται. Και τώρα πάμε γιατί δεν είναι να πέθω κανένα παραπονεμένο. Είναι τώρα, είπαμε τρίτη εθνική πλατανία και γράφουν μηνύματα δική μου. Εκεί έκανε λέει το κύκλο του Πλατανιάς και παίζει πλέον εκεί που ανήκει. Εκείνο το γκολ του, πώς τον λένε, του Όφη, του Ναμπή, εκείνο το γκολ του Ναμπή. Είσαι όμως τώρα πέρα ρίμαξε τον Πλατανιά, ο οποίος ήταν καλή ομάδα ο Πλατανιάς, ματσάρα αυτό, θυμάσαι την τέρμπη τώρα, τη Σταυρούς. Είχε καλή ομάδα, αλλά δες τώρα πώς αλλάζει ρε φίλε η μοίρα ενός συλλόγου, δηλαδή εάν δεν έπαιρνε τον γκολ του Πλατανιά, τον γκολ του Ναμπή, Όφη ρε παιδί μου θα έπαιζε δεύτερη εκεί. Και ο Πλατανιάς στην πρώτη. Θα ξανάβρισει τον δρόμο του, θα ανέβαινε. Ο Πλατανιάς θα ανέβαινε στην πρώτη εθνική, θα έπαιρνε τα λεφτά, 3-4 χαρτιά. Πόσα παίρνανε τότε, ρε παιδί, ναι, με τα τηλεοπτικά ναι, και αυτά. Ναι, ναι, ναι. Και δεν θα έφτανε να πέσει σχεδόν τοπικό, γιατί η τρίτη εθνική τώρα είναι ένα πρωτάθλημα πάρα από το τοπικό. Δηλαδή, αυτό που λες η μπάλα... Η τρίτη εθνική τώρα, αφού είναι ερασιτεχνική, είναι το παλιό περιφερειακό για να καταλάβει ναι, ο κόσμος. Τέταρτη εθνική. Γι' αυτό λέω, είναι ναι, μια κατηγορία πάνω από το τοπικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, πώς αλλά αυτό το ποδόσφαιρο. Πώς γυρνάει ο μια στιγμή, μια φάση, ένα γκολ, ένα σουτ. Τι μπορεί να αλλάξει την ιστορία μιας ομάδας. Μπορεί να αλλάξει την ιστορία μιας ομάδας. Τρομερό. Και
Επειδή θα τα πούμε πολλά και θα βγουν τα δικά σα τηλέφωνα και τα δικά σα μηνύματα για να συζητάμε πολύ, τελειώνουμε με φάσει, να δούμε μπαλίτσα, θα δούμε και Super League 2, θα δούμε και Γάμα Εθνική και μετά θα ανοίξουν τηλεφωνικέ γραμμέ και τα μηνύματα φυσικά μπορείτε να στέλνετε ανά πάσα στιγμή, θα τα διαβάσουμε όλα. Και γράφει, και... γράφει εδώ ο Σταύρο, ποια βραχάλη, εδώ υπάρχουν γαραπαλά ή σαρή. Τελειώσαμε κυρίε και κύριοι. Μήπω θα βάλω και εγώ λίγο την γάμπα. Λίγο γάμπα πρέπει να βγάλει. Όλα μην την βγάλει τώρα. Άστο, γαμό και τι έχει και αξίριστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον πρωταθλητή, τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, 46ο πρωτάθλημα τη ιστορία του επισήμω σήμερα σε ένα πολύ ωραίο μάτ. Άσχετα αν ο διαιτητή ήταν για τρελό γέλιο, παιδιά. Δεν ξέρω που τον βρήκαν αυτόν τον Κροάτι. Άστο, μου αυτό τώρα για κανένα σουβλάκι, καμιά πασέτα, κανένα μπριτζουλάκι. Δεν πέτυχε τίποτα. Ό,τι έδινε, το βάρτου είναι το αντίθετο. Δεν βρήκε, παιδιά, κανένα. Λοιπόν. Άσχετο με αυτό, το μάτς ήταν ματσάρα. Ωραίος ο Παναθηναϊκός με πολύ σφιχτή άμυνα. Έγινε στις αντεπιθέσεις, πολύ ωραίες αντεπιθέσεις. Ο Χατζηγιοβάνης μαγικός στο ανοιχτό γήπεδο. Προηγήθηκε 1-0. Αλλά από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός έδειξε ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Απέχει μακράν. Κατάφερε με Χασάν με 2 γκολ να το γυρίσει το ματσάκι μέχρι να βάλει και το 3ο γκολ στις καθυστερήσεις και να κερδίσει το 46ο πρωτάθλημα με το τελικό σκορ στο ντέρμπι 3-1. Πάμε λοιπόν μαζί να το απολαύσουμε. Και 5 γκολ μετά από το παιχνίδι με την Λαμία όταν και είχε σημειώσει 6 και την ΑΕΛ. Είχε πετύχει 5. Έκλεψε ο Ανδρούτσος από τον Χουάνκα. Φορτούνης γεμίζει προβολή από τον Μασούρα. Η μπάλα φεύγει. Ο Χουάνκα επιχείρησε να περάσει στην κίνηση τον Ανδρούτσο. Εκείνος έβαλε ωραία το σώμα του. Ο Φορτούνης στην συνέχεια έκανε γέμισμα, πανέξυπνο γέμισμα. Ο Μασούρας την προβολή. Λίγο έλειψε να βρει την μπάλα σε Μέδο. Ενδεχομένως να έχει κάνει και επαφή. Δεν εξασφάλισε την κατοχή με τον λανθασμένο κοντρόλ. Ελαραμπή πήρε από Μασούρα. Φορτούνη έβγαλε τελική. Ο Ελαραμπή 1-0. Στο 10. 21ο. Η παλιά για τον Ελαραμπή. Εδώ. Ο Φορτούνη γίνεται κάτοχος. Η φάση θα ελεγχθεί από το βίντεο. Όπως συμβαίνει βέβαια με κάθε γκολ και στην συνέχεια. Επί τη ευκαιρία πάντως, επειδή δεν έχουμε παιχνίδι, είναι σαφής η πρόθεση. Έκανε πολύ έξυπνη πάσα για τον Χατζηγιοβάνη. Ανεβαίνει και ο Μακέντα στην απέναντι πλευρά. Γυρίζει γρήγορα ο Σεμέντο. Δύο του Παναθηναϊκού με τους τρεις τόπερ του Ολυμπιακού. Μακέντα. Ο Σεμέντο του έκλεισε τη γωνία. Ο Μπέμπεκ είναι δίπλα και λέει παίζεται. Βγάζει κάρτα. Σε αυτή την μονομαχία στο ένας εναντίον ενός του Μακέντα με τον Σεμέντο. Δείχνει πέναλτι. Θα καλέσει και τον Μακέντα να του πει ότι δεν ισχύει η κεντρική κάρτα για θέατρο. Χαρακτηριστική κίνηση. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό στο 29. Συνομιλία του Μπέμπεκ με κάποιους ποδοσφαιριστές. Συμπληρώνεται το ημίωρο στο Καραϊσκάκι. Τελεί ο Μακέντα, 0-1 ο Παναθηναϊκός στο 31. Ένα το γκολ στο φετινό πρωτάθλημα για τον Φεντερίκο Μακέντα. Πέμπτο στις κέρδης ο ίδιος. Και με τον τρόπο που ξαναβλέπετε βάζει μπροστά στο σκορ το τριφύλι. Στο ημίωρο του αγώνα στο Γαραϊσκάκι. Γιώργος, ακούμε. Πανηγυρισμοί από τους παίκτες αλλά και από τον Λάσνο Μπόλωνη και ένα στατιστικό στοιχείο. Ο Παναθηναϊκός όσες φορές προηγήθηκε στο φετινό πρωτάθλημα κατάφερε και πήρε τελικό αποτέλεσμα μόνο σε ένα αγώνα κυπέλλου στα Γιάννενα, αγώνας που έγινε στο Αγρίνιο. Προηγήθηκε. Συνέχεια κάθεται στο έδαφος έχοντας πιάσει τη μέση του, αν είδα σωστά. Την ίδια ώρα ο Μασούρας πατά περιοχή, διώχνει ο Διούδης σε κόρνερ. Εδώ
η τελευταία περίπτωση με τον Γιώργο Μαρτίνεθ. Πέρασε από τον Πούγκουρα ο Χασάν Πλάσαρε δίπλα από την εστία. Με την μπάλα να φεύγει από τη μία περιοχή για να καταλήγει στην άλλη για να προκύψει τελική προσπάθεια εδώ από τον Χασάν. Δίπλα από την εστία του Διούδη. Ο Γιώργος Αργυρόγλου ήθελε τον λόγο, αλλά το μάτς ήταν σε εξέλιξη. Του τον δίνουμε τώρα. Αυτό ακριβώς που... Ο Λέμπας και έκανε τη σέντρα. Ο Χασάν 1-1. Τρίτη ασίστ από τον Σέχο Λέμπας στα play-offs. Με τον Χασάν να κάνει την κεφαλιά και τον Διούδη να μην μπορεί να μπλοκάρει την μπάλα ή να την απομακρύνει. Λέγαμε για την πολύ μεγάλη συμβολή που έχουν ο Ελαραμπή από τη μία, ο Μακέντα από την άλλη στην επίθεση των ομάδων. 54ο λεπτό στο Γεωργίος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-1. Στο δεύτερο δοκάρι ο Χολέμπας, ο Διούδης βγήκε, έγινε λάθος, δεν μπόρεσε ο Χασάν, είναι κόρνερ. Ξανά εδώ η εκτέλεση του Χολέμπας, ο Διούδης έκανε λάθος, η μπάλα χτύπησε στο Χουάνκαρ. Ένα δυσοργανωμένη άμυνα τώρα ο Παναθηναϊκός. Τα κουνάκι πολύ ωραίο του Βηγιαφάνιας, ανέβηκε ο Χουάνκαρ, χαμηλά η πάσα του Μπουχαλάκης. Μπουχαλάκης, καταπληκτική πάσα για τον Χασάν, βγήκε ο Διούδης, μπαίνει στη φάση ο Ελαραμπή, 2-1 Ολυμπιακός στο 60. Σε στιγμή δημιουργίας του Μπουχαλάκη, διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Παναθηναϊκού τώρα. Προφανώς διαμαρτύρεται για φάουλ. Έρχεται ο Ελαραμπή για να σκοράρει για 21η φορά στη σεζόν, κλέβοντας την μπάλα, είναι και πάλι μέσα στη φάση. Διαμαρτυρία στον παιχνό του Παναθηναϊκού για χέρι, προφανώς το βλέπουν στο βίντεο. Εδώ, χέρι, δεν υπάρχει γκολ, μένει το 1-1. Με την... Ο Αιγύπτιος τα λέει με τον Μπέμπεκ. Ανδρόπουλος τώρα έχει τον Ανδρούτσο κοντά του, πάτησε περιοχή. Έχει κάνει φάουλ στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί την κατοχή. Του Χασάν αναγκαστική αλλαγή και είσοδο του Χασάν στο πρώτο ημίχρονο Ολυμπιακός. Και με την είσοδο του Αλεξανδρόπουλου Παναθηναϊκός έχουν βάλει την μπάλα στον αέρα με το απλωμένο χέρι. Αυτό ενοχοποίησε ο διαιτητής για να τον παρατηρήσει με κίτρινη κάρτα. Πλάνα των Πρασίνων που μένουν με 10 λόγω λοιπόν της αποβολής του Πούγκουρα. Λέγαμε ότι Εμβιλά έγινε στον Μπρουμά, ανέβηκε ο Ανδρούτσος στο πλάι. Σέντρα του Μπρουμά, πετιέται ο Χασάν, γκολ! 2-1 στο 72. Ήταν αυτός που έχει νικήσει δύο φορές τον Σοκράτη Διούδη. Και με ασίστ του Μπρουμά που πριν από λίγο πέρασε στο μάτς. Συνεργασία δύο αλλαγών του Ολυμπιακού δηλαδή για το 2-1. Χασάν που Εμβιλά αφήνει ο Μπρουμά. Με τη μία ο Καμαρά στον Μπρουμά θέλει να στρώσει στον Χασάν, έρχεται και πλασάρει ο Διούδης, με δεύτερη προσπάθεια μπλόκαρε. Αλλάζει με τον Μπρουμά. Καλή σέντρα του Μασούρα, ο Χασάν out. Όλες τις φάσεις του Ολυμπιακού στο δεύτερο. Με τη μία η πάσα του Χολέμπα σε τον Μασούρα. Κοντά του ο Νιάστον απέφυγε εντυπωσιακά και έχει 4 στηρίγματα. Η μπάλα κόντρα ρε. Από μακ. Αθελά του άλλαξε την πορεία της μπάλας ο Χασάν. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε κλέψιμο με αυτόν τον τρόπο. Ο Καρλίτος δοκιμάζει σουτ. Πρώτη τελική του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο στο 86. Μεγάλη απόσταση. Δεύτερη των πράσινων. Η προηγούμενη ήταν με τον Μακέντα στην περιοχή να μην μπορεί να αλλάξει την πορεία της μπάλας. Εδώ έχει κοντράρει. Με αντίπαλο τον Ανδρούτσο. Πέρασε ο Καρλίτος, απέφυγε και τον Εμβιλά και άλλη προσποίηση. Ωραίο σουτ. Ο Σάκα είναι εντυπωσιακή επέμβαση. Πρόσθετο ο Ολυμπιακός είναι παθητικός στην άμυνά του στα τελευταία λεπτά. Και τώρα και ο Μαρτίνς. Αϊτόρ. Χουάνκαρ. Καλή σέντρα του, ο Σα μαζεύει. Ο Διούδης που μάλλον πήρε την κεφαλιά μέσα σε αυτόν τον όμιλο των παικτών και ο Ολυμπιακός σε αντεπίθεση με 3 απέναντι στο Μολό και χωρίς τερματοφύλακα. Ο Μπρούμα έχει κοντά του Καμαρά και Ελαραμπή καθυστέρησε και εκτέλεσε ο ίδιος
3-1. Αυτό ήταν και το παιχνίδι του Ολυμπιακού, ο οποίος είπαμε ότι το πήρε τελικά το πρωτάθλημα από σήμερα με 46 τίτλους επισήμως. Τώρα κατευθείαν Super League 2. Μηνύματα έρχονται, από ό,τι βλέπω έρχονται. Ο Μανώλης από την Κόρυθο λέει: είσαστε η αγαπημένη συνήθεια του Σαββατοκύριακου. Συνεχίζετε να μας κάνετε παρέα στους κριτικούς που ζούμε εκτός Κρήτης. Ο Σταύρος και... μου ζητάει να βγάλω γάμπα. Όχι, μην βγάλει άστο τώρα. Αν βγάλει γάμπα, κάποιοι που τρώνε στο μάτι. Το βλέπει όμω. Το βλέπω. Το έχει πέρασει. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά επειδή μπορεί να τρώει κάποιο. Όχι, μάτι Πω, τι πήγε να βγάλει το άτομο. Πετάξει το θηρίο έξω. Λοιπόν, πάμε τώρα να πάμε στο Super League 2 να δούμε τη νίκη του Εργοτέλη. Η νίκη του Εργοτέλη επιτέλους και άνετη μεγάλη νίκη. Και αμέσως μετά πάμε γάμα εθνική. Έχουμε τρία ματσάκια σήμερα. Σας έχω το Γιούχτα. Έχω Πόρο φρέσκο. Έχω και Πόα. Άντε, τι άλλο να σας δείξω. Τρία ματς σας έχουμε εδώ. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό τώρα. Μιλάμε για άλλη εκπομπή. Πάμε εμείς απευθείας στον Παγκρίτιο Στάδιο να δούμε πόσο ο Εργοτέλης έριξε 4 γκολ στο Καραϊσκάκη και χαμογέλασε και λίγο το χιλάκι τους. Πάμε. Και εγώ με το πρώτο κόρνερ του παιχνιδιού με τον Ντούνι για την Ιεράπετρα. Χαμηλά η μπάλα, γίνεται ένα πλασέ. Έχουμε out. Και ακόμη και πίσω εκεί που είναι ο Ζήσης. Λεμονής. Χατζητέρζογλου από την άλλη μεριά, θα κόψει ο Μπάτζιος. Προσπαθεί ο Μανουσάκης και ξεφεύγει, ωραία κίνηση από τον αερό επιθετικό του Εργοτέλη. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει και για το κόντρα το σουτ, γκολ. 1-0 με τον Κωνστανάσιο για τον Εργοτέλη στο 1ο λεπτό. Ξαναβλέπουμε εδώ πώς ωραία ξεφεύγει ο Μανουσάκης, ο οποίος κάνει την παλιά, αφήνει ο Κόνραντ Κωνστανάσιος αμέσως το αριστερό σουτ. Πολύ ωραίο γκολ για τον Εργοτέλη στο 1ο λεπτό. Ανοίγει το σκορ η ομάδα του Ηρακλείου. Μποτέ τώρα. Θα βγάλει την σέντρα, κόβεται, η μπάλα βγαίνει προς τα έξω όμως, Μπουρσέγγις έχει το καλό σου, θα σουτάρει, η μπάλα είναι κόρνερ, πολύ καλή απόκληση από τον Αθανασόπουλο. Και ξαναβλέπουμε τη φάση. Βγαίνει η μπάλα προς τα έξω από το σέντρο του Μποτέ, ο Μπουρσέγγις κατεβάζει, έχει καλό σουτ, σουτάρει, η μπάλα βρίσκει και κάτι. Μέχρι που ήρθε η συνεχόμενη, για να δούμε τώρα την παλιά, βγαίνει ο Τσέλιος, πλασάρει, η μπάλα out. Μεγάλη ευκαιρία στο 17ο λεπτό. Ξανά η παλιά, βλέπετε, βγαίνει. Ξανά από την άλλη πλευρά, το πλασέ από τον Τσέλιο, η μπάλα out. Το βλέπετε εδώ. Το τακουράκι για το Λεμονί δεν πέρασε, Μπαράτα δεν κάνει το σουτ, περνάει την μπάλα από την άλλη πλευρά και που είναι ο Καψάκης. Θα βγάλει την σέντρα. Κακή συνεννόηση ανάμεσα στον τερματοφύλακα και κεντρικό αμυντικό. Ο Γιάννης Θαουσιάνης πρέπει να κάνει και το λεγόμενο rotation στα. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια, τίποτα άλλο διαιτητής να σηκωθεί και σωστά το κάνει. Και εδώ έχουμε το λάθος, τον Μασουέρο. Μανουσάκης και πάλι. Μανουσάκης στην περιοχή. Κάνει το σουτ. Γκολ. 2-0 αφού η μπάλα κόντραρε. Στο 31. Κοιτάξτε εδώ το λάθος που γίνεται από τον Μασουέρο. Κερδίζει ο Μανουσάκης. Και κάνει μία κούρσα. Συγκλίνει προς το κέντρο σουτάρι. Μπάλα βρίσκει το Χατζητέρζογλου και καταλήγει στα δίχτυα. Το λάθος, η λάθος συνεννόηση. Η προσπάθεια, το σουτ, βρίσκει μπάλα. Δεν μπορεί να κάνει ο Θανασόπουλος τίποτα. Ο οποίος αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Καψάκης θα βγάλει την εσέντρα, κεφαλιά που γίνεται από τον Ντάλα Κώστα στα χέρια του Κατσιμίτρου. Ντούνις τώρα κάνει την προσπάθεια. Περνάει για τον Αρναούτογλου, πλασέ, γκολ, offside όμως. Έχει σηκώσει σημαία ο βοηθός που σημειώθηκε. Εδώ η παλιά. Εκεί δεν φαίνεται και offside. Η μπάλα περνάει. Σηκωθεί το τείχος. Τσιγκίρης έχει ξαπλώσει πίσω από το τείχος. Το βλέπετε.
εκτελεί, τώρα στο δοκάρι ο Ποζατζίδης. Ο Ποζατζίδης έκανε τελικά την εκτέλεση, η μπάλα βρήκε το δοκάρι και κατέληξε out. Καλή στιγμή για τον Εργοτέλη, το βλέπετε. Μπάλα στο δοκάρι, στη συμβολή των δοκών, ωραίο το χτύπημα από τον Ποζατζίδη. Τα σούτ, η μπάλα στο δοκάρι και στα χέρια του τερματοφύλακα. Πολύ ωραίο. Φοβερό σούτ από πόσο μακριά. Έχει γίνει το σούτ από τον Αρναούτογλου. Φοβερό σούτ, πολύ δυνατό σούτ. Έχει αγωνιστεί και στις πιτσιρικάδες της Εθνικής Ελπίδων. Ένα σούτ από τον Πέιο από πολύ μακριά. Φοβερό γκολ 3-0. Το κερασάκι στην τούρτα για τον Πέιο στον 22ο λεπτό πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ και βλέπετε πως πανηγυρίζεται το σούτ και πέτυχε το καλύτερο γκολ. Κοιτάξτε πόσο μακριά το καλό σούτ, η μπάλα στο αριστερό παραθυράκι, πολύ δυνατό σούτ, προσπάθησε ο Θανασόπουλος, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, βρήκε γεμάτα την μπάλα. Κατσούρη κάνει μια βαθιά παλιά. Προσπαθεί να βγει ο Κοκκίνης. Κερδίζει ο Κοκκίνης την μπάλα. Μόνος ο Κοκκίνης. Πλασάρι 4-0. Στο 94. Με δύο γκολ στις καθυστερήσεις. Ο Εργοτέλης κάνει τα τέρματά του 4. Και εξαιρετικά εντυπωσιακή τη νίκη του. Για να δούμε τώρα. Η βαθιά παλιά. Ο Μασουέρο χάνει το κοντρόλ, έρχεται ο Κοκκίνης, πολύ ωραίο το πλασέ, ψύχρεμο πλασέ πάνω από τον Αθανασόπουλο και το 4-0, εδώ ο Μασουέρο καθόλου καλή ενέργεια. Να το. Είδαμε και τον Εργοτέλη λοιπόν, ωραίο κόλλο φίλοι του Μποτέλη. Κολλάρα ο Πέιος. Ω, Πέιος είναι. Να. Είναι ίδιο ακριβώς με τον γκολ που βάλω Νάστρο στο παιχνίδι κυπέλλου του Εργοτέλη με τον Όφτο στο 1-1 το Γενάρη του 19. Πολλά, πολύ ωραίο. Ζητάνε γάμπες βέβαια. Ζητάνε γάμπες. Το πες τώρα με την γάμπα. Μόλις πριν να σταματήσει η εκπομπή, θα φύγω εγώ, θα βγάλει την γάμπα εδώ να κλείσουμε με την γάμπα. Λέει ο Βασίλης, ώρα είναι να κάνετε τον Άγιο, να βάλει το σαρί, να ξυρίσει τις γάμπες, όπως έβαλε Λάσκαρη τον Γεωργίτσι, να ξυρίσει το μουστάκι. Για να δω. Σε αυτή τη γάμπα τώρα, μα τη δείτε, νομίζω. Είναι η ποδοσφαιρική, ε. Θεωρώ. Ποδοσφαιρική. Δεν έχει πολύ τρίχα το που το βλέπω. Έχει έρθει βέβαια στην εκπομπή με το μαγιό από κάτω. Ξεφορά την μπλουζάκια από κάτω. Θέλω χαλιά, σε μην το δείτε καθόλου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα γάμα εθνική που σα την υποσχέθηκα. Να μην έτσι δεν χαλάμε χατήρι κανέναν. Είπαμε είναι το κριτικό πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα που θα είμαστε εμεί εδώ μαζί του να το απολαμβάνετε σε αυτήν την εκπομπή κάθε Κυριακή βράδυ πάντα στα που λένε. Πρώτο μάτς λοιπόν, η μεγάλη νύχτα του Γιούχτα, ο οποίος ήταν να έρθει, να μην δεν έρθει, θα συνεχίσει, δεν θα συνεχίσει. Συνέχισε τελικά και έκανε νίκη επί του πρωτοπόρου και καθαρή νίκη με 2-0. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μάτς να δούμε τα στιγμιότυπα του Γιούχτα με την ΑΕΚ Σίνκα. Ο Γιούχτας έχει κερδίσει ένα κόρνερ και προσπαθεί να δημιουργήσει κινδύνους στην περιοχή του Σίνκα. Ο Πλουσής και ο Παλιγεώργος με το κεφάλι πάνω στη γραμμή θα απομακρύνει σε νέο κόρνερ. Καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Πλουσής, εκεί ο Σφυρογιαννάκης ανατρέπεται και θα δοθεί το πέναλτι για την ανατροπή του Σφυρογιαννάκη. Ο Γιούχτας έχει την ευκαιρία να προηγηθεί εδώ με τον Νίκο Κατσικοκέρη, γκολ 1-0 για τον Γιούχτα σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Ο Γιούχτας παίρνει προβάδισμα με Κατσικοκέρη. 51ο λεπτό θα γίνει σέντρα, Κατσικοκέρης δεν αστοχεί από εκεί. 2-0 για το Γιούχτα στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Δεύτερο γκολ από τον Νίκο Κατσικοκέρη που ξεκινά πολύ δυναμικά σε αυτή τη νέα προσπάθεια του Γιούχτα. 2-0 και το μάτς έχει τελειώσει. Αρχανιώτες πανηγυρί. Πήραμε έτσι εικόνα, γκολ, ατμόσφαιρα από Αρχάνες και αμέσως από τις Αρχάνες θα πάμε να δούμε. Να κάνουμε ένα σχόλιο όμως. Τι θες να πεις τώρα, πες τα. Ότι κοίταξαν τώρα ο Γιούχτας, έφυγε ο Τριανταφύλλου, έφυγε ο Ράπτης. Γιατί δεν ξέραν τα παιδιά, αν ο Γιούχτας ναι, θα, δίκιο κατέβει, τους θα κατέβει. Και αυτή από ναι. ένα μεροκάμα το παιδί. Εγώ λέω το ρεπορτάζ τώρα. Σωστά το λες. Και σήμερα κερδίζει. Και κερδίζει, ξέρεις, και κερδίζει. Είναι καλός προπονητής ο Πίτσος. Ναι. Έχει αποδειχθεί. Για μένα ο Μινάς είναι ο καλύτερος προπονητής στην τρίτη τεχνική.
Ω, παιδιά, έχει πάρει κάτι, έχει πέσει κάτω το τραπέζι από το μηνά. Το έχω γράψει πολύ το καιρό. Ξέρω ότι το έχει γράψει. Το έχω γράψει πολύ καιρό. Είναι ο καλύτερος προπονητής της Τρίτης Εθνικής για μένα. Καλός παίχτης ο Μηνάς, αγαπημένος φίλος και καλός προπονητής και το αποδεικνύει. Γιατί τώρα η ομάδα ουσιαστικά ο Γιούχτας και με αυτές τις. Φύγαν οι παίχτες, σημαντικοί παίχτες. Δηλαδή, αλλιώς ξεκινούσε η χρονιά του Γιούχτα. Ναι. Γιούχτα σε βάζει ψηλά το πύχη. Βάζει ψηλά το πύχη, βέβαια. Αλλά αυτή η νίκη όμως δίνει και ψυχολογία και δεν είναι μία νίκη επί ενός τυχαίου αντιπάλου. Είναι πρωτοπόρος, είναι το φαβορί ουσιαστικά για εξίνκα. Για το πρωτάθλημα και κερδίζει 2-0 καθαρά. Και τι να πεις. Μπράβο. Γι' αυτό θα δούμε πολλά στη Γάμα Εθνική, το οποίο είναι το δικό μας πρωτάθλημα, επαναλαμβάνω το κριτικό, μέχρι τέλος της περίοδου. Γιατί αν βλέπεις τέτοια αποτελέσματα, φανταστείτε τι έχουμε να δούμε στη συνέχεια. Ομάδες που τις θεώρησε ότι ο Γιούχτας αποδυναμώθηκε και πάει έτσι ίσα ίσα τσούκου τσούκου να βγάλει τη χρονιά. Βάζει δύο γκολ στον πρωτοπόρο και στον θεωρητικό φαβορή. Φανταστείτε τι έχουμε να δούμε στη συνέχεια. Και πάω εγώ αμέσως να δούμε το παιχνίδι του Πόρου με το Αουάν. Ο Αουάν ο οποίος πήρε ένα διπλό δύσκολο γιατί δεν θα περάσουν πάρα πολύ. Έκπληξη. Και έκπληξη. Γιατί ο Πόρος είναι η μοναδική ομάδα που ενισχύθηκε τώρα. Ενισχύθηκε και ξέρεις ότι γίνεται όμως καμία σημασία δεν έχει ότι γίνονταν πριν, διότι μετά από αυτή την απραξία δεν ξέρει κανείς τι θα δούμε. Θέλει 2-3 μάτς να πάρουν οι παίχτες, να βρουν ένα ρυθμό. Άρα λοιπόν αυτοί οι 2-3 αγωνιστικές μπορούμε να δούμε πολύ τρελά πράγματα. Όπως αυτή την έκπληξη που είδαμε στο Μπόρο με το Πόρο Σαουάν. Πάμε να το δούμε. Δεξιά εκτελεί το αριστερό φραγκουλάκι, στην μπάλα μέσα στην περιοχή, δεν μπορεί να πιάσει την προβολή. Ξέρετε που έγινε, Σανάη ελέγχει, τρέχει και ενταφύλου για να διεκδικήσει την μπάλα. Σανάη λάθος, πάσα φραγκουλάκι και ενώ το τέλμα το σουτ προφέρει. Φραγκουλάκι που γίνεται, για άλλο με την προσπάθεια το σουτ που θα γίνει, πέφτει ο Παντάλιο Άμψης γρήγορα για τον Ταβλαβοράκι. Σέντρα από τον Ταβλαβοράκι, στο πρώτο δοκάρι δεν έχουν καλά οι παίκτες. Το Αγίου Νικολάου, το σούτ από τον Πύλιο δυνατό. Τσακάνη, η μπάλα μέσα στην περιοχή, Πύλιος. Αριστινίδης στο σουτ, η μπάλα φεύγει έξω. Αριστινίδης, για τον Φραγκουλάκη, έχει μόνο ο Φραγκουλάκης. Θα σουτάρει, η μπάλα φεύγει ελάχιστα έξω. Εκτέλεση, μπάλα περνά από πολλά σώματα, το σουτ. Ο Πύλιος θα σεντράρει, μπάλα μέσα στην περιοχή, κεφαλιά. Το σουτ από τον Ανταγκή, τριανταφύλλου. Πόρνερ, παραπώνησε το πόρνερ από τον Φραγκουλάκη. Θα πάρω Μιχελάκη, για τον Μπάμπη θα κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά, η μπάλα έξω. Παπαδόπουλος, η σέντρα που θα γίνει, μέσα στην περιοχή το σώμα. 64, η κεφαλιά, το κάνει, Φίλιος έχει χώρο. Θα κάνει τη σέντρα για τον τριανταφύλλο, η κεφαλιά, το κάνει. Ο Λαψάκης μπαίνει στην περιοχή, θα γυρίσει, περνάει μπάλα και με τον Πόρο, με τον Πύλιο. Λασάρι, τριανταφύλλου, περνάει μπάλα Καστελιανά. Ο οποίος τώρα ετοιμάζεται. Λασάρι. Πάμε. Εντάξει, αυτά είναι τώρα. Μια είναι η του εργοτελή. Μια το κίτρινο μπλουζάκι. Έπεσε πάλι το σύστημα. Δεν θέλω να γίνω πάλι προληπτικός. Τι προληπτικό μετά δηλαδή. Θα μου λες δεν μιλάς για το εργοτελή. Αχ, τι θα πω. Μετά αυτός ο εργοτελής μάλλον μας ρίχνει τέτοιο. Μετά δηλαδή, θα μου λες πάλι. Άρα λοιπόν, κάτσε τώρα να βρούμε μια συνοχή. Να σας πω άλλη μια φορά και το είδατε εδώ τώρα. Αυτό είναι που σας λέω ότι κάνετε subscribe. Στο YouTube κάντε subscribe στην εκπομπή για να γίνει πιο δυνατή να μπορούμε να παίζουμε κάποια βίντεο. Τώρα κάτι είδε πάλι το YouTube ότι δεν ξέρω και εγώ τι αυτά τα τεχνολογικά να πούμε μυστήρια και μας έριξε. Αλλά εμείς δεν μασάμε. Συνεχίζουμε από εκεί. Πιστεύεις τα μυστήρια. Πώς δεν πιστεύω. Το μυστήριο του γάμου, το μυστήριο της βάφτισης, το μυστήριο του ποιο. Στου εξωγήινου, πιστεύεις ότι υπάρχουν. Υπάρχουν, κάπου θα υπάρχουν. Τώρα χάνε σύμπαν, μην έχει άλλη μια φιλή να πούμε. Κάτι θα υπάρχει. Εσύ πιστεύεις. Εγώ πιστεύω. Ότι υπάρχουν. Έχω δει. Έχεις δει εξωγήινο. Μιλήσατε. Όχι. Όφι ήτανε. Με απέφυγε.
Του δείξε γάμπα, κυρίε και κύριοι, αρέσει και έφυγε ο εξωγήινο. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει τον πόρο, δεν το δείξαμε τον πόρο. Κύριε σκηνοθέτη, μπορούμε να έχουμε τον πόρο. Δεν πιστεύω να μα ρίξει πάλι με τον πόρο. Όχι, λες να μα ρίξει από τον πόρο επειδή χάσανε. Δεν ξέρω. Πάμε να δούμε λίγο πόρο. Ο Αντώνης ο Μαρκάκης. Πόρο Σαουάν, να δούμε, θα το δούμε. Εκτελεί με το αριστερό φραγκουλάκι, μπάλα μέσα στην περιοχή. Δεν μπορεί να πιάσει την προβολή. Σέντρα που έγινε, τσανάει ελέγχη. Τρέχει από την ενταφύλου για να διεκδικήσει την μπάλα. Τσανάει λάθος, πάσε φραγκουλάκι. Και ενώ το τέρμα το σουτ μπλοκάρει. Φραγκουλάκι που γίνεται. Για άλλο την προσπάθεια, το σουτ που θα γίνει. Πέφτει ο Απαντάει ο Άμψης γρήγορα για τον Ταβλαδωράκη. Σέντρα από τον Ταβλαδωράκη. Στο πρώτο δοκάρι δεν διώχνουν καλά οι παίκτες του Αγίου Νικολάου. Το σουτ από τον Πύλιο δυνατό. Τσακάνη, η μπάλα μέσα στην περιοχή, Πύλιος. Αριστινίδης στο σουτ, η μπάλα φεύγει έξω. Αριστινίδης, για τον Φραγκουλάκη, έχει πόδο ο Φραγκουλάκης. Θα σουτάρει, η μπάλα φεύγει ελάχιστα έξω. Εκτέλεση, η μπάλα περνάει από πολλά σώματα, το σουτ. Ο Πύλιος θα σεντράρει, η μπάλα μέσα στην περιοχή, κεφαλιά. Το σουτ από τον Ανταγκύρ, Ανταφύλου, πόρνα. Παρακολουθεί το πόρνα από τον Φραγκουλάκη. Θα πάρω Μιχελάκη για τον Πάπη, θα κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά, η μπάλα έξω. Παπαδόπουλος, η σέντρα που θα γίνει, μέσα στην περιοχή το σώμα. 64, η κεφαλιά, το κάνει, Ιούλιος, έχει χώρο. Θα κάνει τη σέντρα για τον τριανταφύλλο, η κεφαλιά, το κάνει. Ο Λαψάκης μπαίνει στην περιοχή, θα γυρίσει, περνάει μπάλα και με τον πόνο, με τον Πύλιο. Πλασάρι, τριανταφύλλο, περνάει μπάλα Καστελιανάκη. Ο οποίος τώρα ετοιμάζεται. Πλασάρι. Τα καταφέραμε τελικά, είδαμε και τον πόρο. Περνάμε κάποιες έτσι κρίσεις, κάποια θεματάκια, αλλά τα καταφέρουμε τελικά και είμαστε πάντα εδώ. Είμαστε εδώ δίπλα σας. Γιατί δεν θα σας αφήσουμε έτσι, θα πάμε στο τρίτο παιχνίδι της αγωνιστικής και πάμε ένα τσαλένιο να δούμε το σπουδαίο για αυτό το παιχνίδι. Πόας Άρης Σούδας, το οποίο έλειξε σώπαλο αυτό. 2-2 το μάτς, είχε όμως έτσι καταιγιστικό ρυθμό και πολύ ωραίες φάσεις. Επαναλαμβάνω ότι όλες οι ομάδες, όπως το βλέπετε, το συζητάμε, θα το δείτε και στην πορεία, είναι ανέτοιμες. Είναι κάποιες ομάδες οι οποίες οι άνθρωποι δεν ξέραν και τι να κάνουν. Να προπονούμαστε κάθε μέρα, να σταματήσουμε, να κάνουμε λιγότερες προπονήσεις. Ώσπου να βρουν ρυθμό, θα δούμε διάφορα πράγματα για 2-3 αγωνιστικές. Πάντως το μάτς στο Ατσαλένιο ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάμε να το δούμε. Πόα και Αρισούδας έχουν παραταχθεί στο Ατσαλένιο. Επανέναρξη για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. 7ο λεπτό, Τσιμπρικίδης θα κλέψει την μπάλα. Απέναντι από τον Γιαγκιόζη, ο επιθετικός του Αρισούδας, ο Γιαγκιόζη Σωτήρια, ο Αναστασιάδης πάνω στη γραμμή και Σαμουηλίδης. Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Ο Μανώλης Ρουμπάκης ανατράπηκε και κέρδισε πέναλτι και ο Καϊμακαμούδης απέναντι από τον Βροντάκη. 1-0 ο Πόα με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Φώτη Καϊμακαμούδη, προβάδισμα για τους πράσινους. 27ο λεπτό, εκπληκτική μπαλιά του Μανώλη Ρουμπάκη στο δεύτερο δοκάρι. Καϊμακαμούδης και 2-0 πριν συμπληρωθούν 30 λεπτά αγώνα. Ο Πόα παίρνει σοβαρό προβάδισμα. 2 γκολ ο Φώτης Καϊμακαμούδης, συμμετοχή και στα 2 γκολ ο Ρουμπάκης. Δεύτερο ημίχρονο στο 74. Άρης Σούδας είναι καλύτερος και εδώ με τον Σελάμι. Μετά την πάσα του Παπαθανασίου μειώνει 2-1 και βάζει φωτιά στο παιχνίδι. 90 λεπτό σέντρα του Τζιμπρικίδη, κεφαλιά τον Δροκάκη. Δεν μπλοκάρει ο Γιαγκιόζης. Δοκάρι Μαναρόλης, γκολ 2-2. Ο Άρης Σούδας ανατρέπει το εις βάρος του 2-0, ισοφαρίζει 2-2 στα τελευταία λεπτά στο Ατσαλένιο. Στις καθυστερήσεις αντεπίθεση για τον Άρη Σούδας με τον Σελάμι θα σουτάρει out. 96 λεπτό και Ερμενίδης έχει την ευκαιρία. Βροντάκης μεγάλη απόκρουση κρατάει το 2-2. Ο τερματοφύλακας του Άρη Σούδας και ακούγεται το τελευταίο σφύριγμα. Τελικό αποτέλεσμα. Ήρθαμε. Ήρθε μπορά. Καλή μπάλα. Καλή μπάλα, καλή μπάλα. Ωραίο μάτς. Ωραίο μάτς ήταν αυτό. Είναι αδικία ρε φίλε, μπορώ να δούμε λίγο μπαλίτσα. Εγώ τώρα θα μου φαίνεται από το άλλο σαν το μεταξύ μας όλοι. Θα έχουμε και καμιά πρόβλημα. Θα αρχίσω να κάνω γολτούλες.
Και καλά στο 6 για αθλητισμό, φόρμες και τρέχει στο γήπεδο του Αλμύρου να θα δούμε ωραίο μας. Εβδομάδα μετά περνάς από ναι, είναι ωραίο το γήπεδο του Πόα τώρα. Είναι ωραίο, ωραίο. Είναι ωραίο μάτς. Ωραίο μάτς για τοπικό ντέρμπι. Ωραίο μάτς. Να δούμε αν τα τηλέφωνα δουλεύουν. Όλα δουλεύουν σωστά. Εκεί βλέπω τον τηλεφωνητή. Έτσι λοιπόν, είμαστε επισήμως με ανοιχτά τις τηλεφωνικές γραμμές. Δες αν έχουμε μπαταρία, είναι ωραία, εντάξει. 2-8-10-3-19-8-8-8 3-19-8-8-9 τηλεφωνικές γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς, γιατί η εκπομπή από εδώ και πέρα ανήκει σε εσάς. Εμείς ουσιαστικά θα δώσαμε ένα πρόγευμα το τι είχε αυτή η αγωνιστική από Super League μέχρι Γάμα Εθνική. Και τώρα ο λόγος είναι δικό σας. Ξεκινάω αμέσως με Μανώλη Τσαρίου, ο οποίος έχει συλλέξει εδώ πολλά μηνύματα και θα τα δούμε. Έχουμε αρκετά, έχουμε αρκετά. Πάμε λοιπόν να τα δούμε, να μην αφήσουμε κανένα παραπονό. Λοιπόν, ο Μανώλης από την Κόρυθο λέει: σας η αγαπημένη συνήθεια του Σαββατοκύριακου, συνεχίστε να μας κάνετε παρέα εμάς τους κριτικούς που ζούμε εκτός Κρήτης. Είδες τώρα είναι αυτό. Εντάξει, είναι μαγιά τώρα να ζεις κάπου μακριά και να έχεις μια επαφή με το νησί σου, με την ομάδα που αγαπάς, με τον Όφη, με τον Εργοτέλη, με τη Γάμα Εθνική. Γιατί κοίταξε, η Γάμα Εθνική τώρα καλύπτει όλη την Κρήτη. Δηλαδή δεν είσαι Όφη, δεν είσαι Εργοτέλη, κάπου θα σου να. Αν είσαι από την Λικαρνασό, θα έχεις κάποια στιγμή δει κάτι από τον Ηρόδοτο. Οι Ατσαλενιώτες με τον Μπόα, οι Χανιώτες που έχουν και αυτοί ομάδες, το Ρέθυμνο, με ομάδες το Λασίθι, με ομάδες με Ιεράπετρα, με Ιωνικόλαο. Άρα λοιπόν είναι μια εκπομπή η οποία καλύπτει οποιοδήποτε κριτικό είναι εκτός Κρήτης. Πού θα τα βλέπω όλα αυτά. Εδώ πέρα τώρα μου στέλνει ο Black Rider μια φωτογραφία, δέστε. Ποιος είναι ο Κούλης. Εύχομαι στον Μανώλη και στον Κώστα καλές εκπομπές. Πω, μας ξέρανε ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Ρε εσύ, Παναγία μου και Χριστέ μου, Παναγία μου και Χριστέ μου. Θα πέσουμε καμιά 400-200 φορές. Πέσαμε, ναι. Αυτό έστειλε και έπεσε. Γι' αυτό τώρα κάτι δεν λέω και εγώ γιατί έγινε. Ο φίλος μου ο Γιώργος θέλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα στο Messenger. Θα το διαβάσω. Και μου γράφει: καλησπέρα Μανώλη και καλησπέρα Κώστα. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Ο Νιόπλιας πιστεύετε ότι έπεσε. Ότι έπαιξε για το Χ στη Ριζούπολη ή έπαιξε επιθετικά. Τι πιστεύετε ότι φταίει. Τι έπαιξε για το Χ, όχι δεν έπαιξε για το Χ στη Ριζούπολη. Έπαιξε σίγουρα για μένα, κατά εμένα για να κρατήσει το 0. Δηλαδή να μην φάει εύκολα γκολ. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο προσπάθησε να δημιουργήσει. Είπαμε ότι δεν το έχει αυτό ο Όφη και φάνηκε σε αυτό. Ήταν σε πολύ κακή μέρα καταρχήν ο Ντεγκουσμάν. Yeah. Δηλαδή δεν μπορούσε να δημιουργήσει τίποτα και όσες μπάλες είχαν, κερδίζανε μπάλες εύκολα Όφη στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, είχε παραπάνω. Και παραπάνω κατοχή, 60% νομίζω ότι έφτασε στο δεύτερο ημίχρονο. Το μάτς τελείωσε με 60-40. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό τώρα για εκτός έδρας να πας με 60-40 μέσα στην Ριζούπολη. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούσε να δημιουργήσει, να βγάλει τελικές. Εκεί ήταν το θέμα. Ή τελικές. Και αυτό το έχει Όφη. Και όλοι ευελπιστούμε, το λέμε από εδώ, μήπως έρθει ο Νέιρα να αλλάξει η δομή στο κέντρο, να γίνει πιο δημιουργικός. Δεν έχει δημιουργικό παίχτη αυτή τη στιγμή, γιατί ο Ντεγκουσμάν δεν είναι αυτό ο Ντεγκουσμάν. Που περιμέναμε, εντάξει, ήρθε και αυτός με μεγάλη αποχή και λογικό ήταν. Πάντως ο Όφη πήγε για την νίκη, όπως θα πηγαίνει όλα τα μάτσα από εδώ και πέρα. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα και με αυτή τη νίκη της Λάρισας. Από εδώ και πέρα πας παντού για νίκη. Το θέμα είναι, μπορείς να την έχεις. Το καλό είναι ότι έχεις το 0 πίσω, έτσι έχει δείξει τουλάχιστον τα τελευταία παιχνίδια και κυνηγάς έστω το ένα γκολ. Έτσι κάπως θα πάει. Δεν ξέρω, Μανώλη μου, τι άλλο έχεις, γιατί ναι. Σε βλέπω ότι εκεί. Έχω. Γράφει εδώ πέρα ο φίλος, ο Βοριζανός, γράφει στο μηνυματάκι του και λέει, μισό λεπτό δεν το έχασα, λέει, ο Βοριζανός 4, καλησπέρα άντρες των αντρών, θέλω μια ευχή από τον Άγιο για τον Όφη, για το μάτς με τον Ατρόμητο, φτούσας αλουσά. Αλουσά, ναι, είναι για το ξεμάτιας μας. Ναι. Μας ματιάσουν. Λοιπόν, άκου να δεις Βοριζανός. Δεν λέει, προφανώς λέει, το φτού, αλουσά, εγώ ξέρω την ευρυσιά. Όχι, μα αλουσά. Ή όχι. Όχι, αλουσά είναι αυτό που βάζουν μέσα τα σταφύλια, όταν τα κάνουν σταφύλες, δεν είναι η αλουσά, η ποτάσα που λένε. Πτού σου αλουσά, δηλαδή φτού να μην σε ματιάσουμε όλα. Λέει τώρα ο Βοριζανός, θέλω να πιστεύω. Αλλά τώρα εγώ άκου να δεις τι έχει συμβεί τώρα εδώ, Βοριζανέ, ναι, πρόσεχε τώρα. Να πει κανονικά πρέπει να περάσει από να φέρεις ένα κιλό μέλι μια μέρα το δοκιμάσου που τα βολείς, έχουν καλό μέλι. Το ξέρω. Και καλούς άντρες. Λένε. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε να καταλάβετε. Το εξής, ότι αυτή η εκπομπή τα που λένε όταν ξεκίνησαν, ο Όφη δεν είχε δει νίκη, ούτε ισοπαλία. Έτσι λοιπόν, με το που ξεκίνησε αυτή η εκπομπή, αλλάξανε όλα τα δεδομένα. Δεν έχει χάσει. Δεν τρώει γκολ, δεν έχει χάσει και είναι συνέχεια στην κόψη του ξηραφιού. Δηλαδή, στην κόψη του ξηραφιού, ένα γκολ να βάλει να πάρει το μάτς. Παίξαμε εδώ,
Είμαστε με τον Βόλο. Δεν έχασε τον Βόλο. Έρχεται και χάνει εδώ από τον Μπας Γιάννενα. Το γυρίζει σε 2-1. Πάμε στην Νέα Σμύρνη, στη Ριζούπολη, συγγνώμη, και δεν χάνει. Τι άλλο να κάνουμε, ρε παιδιά. Αυτό έχουμε κάνει εμείς. Τώρα αυτό που κανονίζουμε με αρκετά ευχέλαια και τρισάγια εδώ από τον Άγιο είναι να βάλει 3 γκολ στον Ατρόμητο. Στον Ατρόμητο. Για να κάνουμε μετά ένα τρελό πάρτι εδώ το Σάββατο βράδυ με τον Μανώλη Σαρή, το οποίο το πάρτι αυτό θα λέγεται σουβλακοπάρτι, γιατί θα έχει πολύ σουβλάκι, πολύ μπυρίτσα. Όσοι πιστοί προσέλθετε να το κάνουμε παρεούλα. Όχι, προσοχή με τον κορονοϊό, τι λέω κι εγώ. Ελάτε με μια μάσκα, τέλος πάντων, σε μια απόσταση, πετάμε έτσι καλαμάκια. Στο μισό μέτρο. Στο μισό μέτρο. Στο 1,5 μέτρο. Στο μισό μέτρο καθένα. Λέει εδώ πέρα ο Αντρέη, με ρωτάει εμένα, μάλλον φέτος αν μείνουμε κατηγορία του καλοκαίρι, ποιοι θα φύγουνε. Ονόματα, και ρωτάει ο Σταύρος, ονόματα αν γίνεται. Κοίταξε, εγώ αυτοί που πιστεύω ότι θα φύγουνε και λέω ονόματα, δεν ξέρω για τους άλλους, είναι ο Γιάννου και ο Καρακαλατζίδης. Για άλλους. Εγώ είπα ότι θα φύγουν 6. Εσύ από ό,τι συζητάγες, ναι, γενικά, από ό,τι σκεφτόμαστε και λέμε, δεν ξέρει κανείς. Ο Γιάννου Καρακαλατζίδης το ξέρει σίγουρα. Ναι. 2. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι θα φύγουν. Εσύ λες ότι θα φύγουν παραπάνω, έχεις πει σε διάφορες εκπομπές. Εγώ είπα ότι θα φύγουν πάνω από 6. Ναι, κάτσε εδώ γιατί μας παγώσαν και δεν σε βλέπουν και όλοι. Έχουν βάλει μέσα. Δεν πειράζει, εντάξει. Ο κοντινό. Ο στάρ τη εκπομπή εσύ, δεν είμαι εγώ. Ακούγεται η φωνή σου και δεν φαίνεσαι. Αλλά θα το φτιάξουμε κι αυτό. Ο στάρ τη εκπομπή εσύ, δεν είμαι εγώ. Δεν κάνει πρόβλημα. Είπαμε να κάνετε subscribe. Μας βοηθάτε πάρα πολύ στο να γίνει η εκπομπή να γίνει καλύτερη, να αναβαθμιστεί. Μας βλέπετε, πατάτε ένα subscribe. Λοιπόν, διάβαζε μου μηνύματα. Ναι, θα σου διαβάσω μηνύματα. Επίσης ο Κωνσταντίνος μου στέλνει το μηνυματάκι του και μου γράφει στο Messenger, μου λέει καλησπέρα Μανώλη, καλησπέρα Κώστα. Κώστα, θέλω την άποψή σου γιατί είσαι μπαλαντέρ και μπαλαδόρος για τον Ντεκουσμάν. Εντάξει, κοίταξε, τον Ντεκουσμάν δεν τρελαίνομαι εγώ κιόλας. Είναι ένας καλός παίχτης, έχει τεράστια ποδοσφαιρική πείρα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που για τον Όφη είναι χρήσιμος, αλλά εγώ έχω κάτι λίγο παραπάνω απαιτήσεις σε αυτή τη θέση. Ο Ντεκουσμάν, ο οποίος, να τον πούμε. Ένα οχταροδέκαρο. Να το. Το αρχίζει και το τηλέφωνο. Να το πούμε ένα οχταροδέκαρο. Δεκάρι, δεν μπορώ να το πω. Δεν έχει τις κάθετες, δεν έχει τις τελικές κτλ. Να το πω ένα δημιουργικό οχτάρι. Να το πω. Δεν είναι όμως αυτό που θα ήθελα. Να το πω ότι είναι μαχητής, δηλαδή ότι θα σου παίξει στο κέντρο και θα σου μαρκάρει πολύ. Δεν είναι ούτε αυτός ο ποδοσφαιριστής. Στυλ Μεγιάδο. Άρα λοιπόν εγώ δεν τρελαίνομαι. Εγώ θα ήθελα έναν άλλο παίχτη. Εκεί τώρα. Μ' άρεσε, ας πούμε, ο Ναμπή που λείπει. Δεν μάρκαρε, πράγματι. Αλλά σαν δεκάρι, σαν δημιουργία, δεν έχει ο Όφη τέτοιο παίχτη. Που θα σου κάνει την κάθετη, που θα σου κάνει το σούτεξ στην περιοχή. Εγώ διαφωνώ, βέβαια. Για τον ξέρω, εσύ αρέσει ο Ντεκουσμάν. Δεν ξέρω. Εγώ, μ' αρέσει ο Ντεκουσμάν και το θεωρώ καλό παίχτη. Και είναι παίκτη που ήρθε για να κάνει διαφορά. Δηλαδή, ένα παίκτη τώρα που έχει παίξει στην Νάπολη. Δεν το έχει δει, έχει παίξει στην Νάπολη. Ναι, αλλά... Έχει παίξει Σουόνς, έχει παίξει Βιγιαρεάλ, έχει παίξει Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Δηλαδή είναι παίκτη. Κοίταξε να σου πω κάτι. Νομίζω ότι είναι το πιο βαρύ όνομα του Όφη. Ναι, αυτό είναι ο Καστάνιος. Με το βιογραφικό που έχει. Ο αλλά αυτό που είδα εγώ. Βιογραφικού είναι το πιο μεγάλο όνομα που έχει έρθει τα τελευταία χρόνια. Ναι, αλλά αυτό που έχω δει εγώ θα ήθελα κάτι άλλο για τον Όφη. Αυτό είναι προσωπική μου άποψη. Φυσικά ποτέ δεν ξέρει. Γιατί έχω πει πολλές φορές με τους ποδοσφαιριστές και τους παίχτες δεν ξέρει τι θα σου βγει. Δηλαδή, αν αυτός ο παίχτης από την αρχή κάνει την προετοιμασία φέτος. Δεν έχει τραυματισμούς. Δημιουργηθεί εκεί μια τριάδα στο κέντρο, η οποία να είναι κάποιοι παίκτες που να κόβουν και να ράβουν πίσω, όπως είναι ο Μεγιάδο. Μπορεί να δεις έναν Ντεκουσμάν τελείως διαφορετικό και να λες αυτό τον παίχτη, είπα τέτοιο πράγμα. Αυτή τη στιγμή, αυτά που έχω δει, λέω. Για ό,τι έχω δει. Το τι μπορεί να γίνει, δεν το ξέρω. Αυτό που έχω δει, θα ήθελα κάτι καλύτερο. Εγώ προσωπικά. Ο Βασίλης μιμείται τον Αλέξη Κουριά στο μήνυμά του. Ναι. Και λέει, εμείς κάνουμε εκπομπή πόλεμο και οι άλλοι κάνουν φιλικά. Ναι. Εμείς κάνουμε εκπομπή πόλεμο εδώ, κυρίες και κύριοι. Μας ρίχνουνε, μας κάνουν πόλεμο. Άλλοι δίνουν φιλικά. Ναι. Φιλικά. Και οι άλλοι κάνουν φιλικά. Να σας πω τι γίνεται. Αυτή η εκπομπή είναι αρκετά δύσκολη. Καμιά φορά το λένε οι άνθρωποι. Γιατί ό,τι λέμε εδώ, εδώ μένει. Δηλαδή, ό,τι πεις, ό,τι πατά τα παπαριά, συγγνώμη, πεις εδώ μένει. Γιατί είναι live. Το να κάνεις μια εκπομπή, να κάτσουμε εδώ οι δυο μας ήρεμα με τα καφεδάκια, να τη γράψουμε, να βγάλουμε τα λάθη, να κάνουμε τα έτσι και να σας τη δείξουμε τη Δευτέρα το βράδυ στις 10 είναι κάτι διαφορετικό. Το live πάντα είναι δύσκολο και εμείς τολμούμε να κάνουμε με εκπομπή. Τολμάμε εδώ με τον Μανώλη τον Σαρή, χωρίς να δείξουμε γάμπες και άλλα σημεία του σώματός μας, καθαρά, αντρίκια, καθαρά να βγαίνουν. Εντάξει, αν δείξω γάμπα τώρα. Εντάξει, αν δείξει γάμπα μπορεί να προσελκύσουμε και λίγο. Αν δείξω γάμπα τώρα. Γυναίκες τηλεθεάτριες. Η αλήθεια είναι ότι θα έχουμε ένα θέμα. Να πω στους φίλους ότι ανοίξαν οι τηλεφωνικές γραμμές, είναι επισήμως ανοιχτές στο 319-888-319-889-2810.
μπροστά από το τηλέφωνο για να μπορείτε να τηλεφωνείτε. Τα μηνύματα έρχονται σωριδών, τα μεταφέρει ο Μανώλης Ζουσάρης και σε εσάς και σε μένα για να τα συζητάμε. Έρχονται, έρχονται. Ο Black Rider λέει: Μανώλη, μπορείτε στην επόμενη αγωνιστική να μας, στην επόμενη εκπομπή να μας πείτε τα στατιστικά των παικτών και να μου πει ο Κώστας αν με αυτά τα στατιστικά αυτοί οι παίκτες μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων την επόμενη χρονιά. Μιλάω για τους παίκτες με τις περισσότερες συμμετοχές. Εντάξει, είναι δύσκολο, ρε Στέλιο. Να σε τα στατιστικά. Υπάρχουν όμως, υπάρχουν. Δηλαδή, υπάρχουν, ναι, αλλά για μένα δεν λένε και την αλήθεια. Πετυχεμένες πάσεις και τα λοιπά. Αλλά προσέξτε τι είναι η διαφορά στο στατιστικό. Συγγνώμη. Είσαι δεξί μπακ και παίζεις 40 πάσες με το στόπερ. Δηλαδή ο στόπερ σε παίζει, επιστρέφεις την μπάλα, την ξαναπαίρνεις, παίζεις λίγο μπροστά το χάφτι, ξαναπαίρνεις πίσω. Αυτές μετράνε σωστές πάσες. Δηλαδή στα στατιστικά αυτές. Αλίμονο, ρε φίλε. Εγώ δεν θέλω να δω αυτές τις πάσεις. Αυτές τις έχουν όλοι. Και εμείς τώρα να πάμε να κάτσω στο στόπερ ο Σαρίς, να κάτσω εγώ δεξιά μπάμπι. Θα την δώσω. Πιστεύω θα σε βρω δηλαδή. Δεν με βρεις εσύ. Εγώ θα σε βρω σε ναι, αυτές μετράνε πετυχημένες στα στατιστικά. Ναι, οι πάσες. Ναι. Οι πάσες. Αυτή όμως η πάσα που θέλει να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού, να αλλάξει το ρυθμό, να δημιουργήσει κάτω, είναι η κάθετη αυτή που παίζει από σένα προς το άλλο τέρμα. Εκεί είναι οι μάγκες. Είναι οι καλοί παίχτες που έχουν ψηλά το κεφάλι, που βλέπουν την κίνηση του αντιπάλου. Έχετε δει τέτοιους παίχτες εδώ. Ο κορυφαίος θεωρώ αυτή τη στιγμή είναι ο Βέλγος του Manchester City. Έλα, ρίξε το όνομα. Ο De Bruyne. Ο De Bruyne, ο οποίος πραγματικά. Έχω πάθει πλάκα με αυτό που μέχρι δεν τον ήθελαν. Τον είχαν στην Chelsea, δεν τον θέλανε. Και όταν έγινε μεταγραφή, τον πήρε ο Guardiola 18 εκατομμύρια λίρες τότε. Γελάγανε όλοι οι δημοσιογράφοι. Έχω βίντεο απίστευτα από την Αγγλία που γελάγανε όλοι. Λέει, δώσανε γι' αυτό που μέχρι 18. Τον οποίο τον έβαζε man to man, τον έβαζε δεξί χάφο Μουρίνιο, τον έβαζε. Φεύγει αυτό ο παίχτης και έχω πραγματικά πάθει πλάκα με τον παίχτη. Με ψηλά κεφάλι να κοιτάει εκεί να παίζει κάθετη από εδώ, έχει κάνει όργια. Δηλαδή στην τελική του, νομίζω ότι είναι από του καλύτερου αυτή τη στιγμή. Ο Ιωάννης έχει ένα μήνυμα για σένα. Λέει: Καλησπέρα, παιδιά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Θέλω να απευθυνθώ στον Κώστα για να το ρωτήσω, επειδή ξέρουμε για την προσωπική του σχέση. Προφανώς είναι με τον Νιόμπλια. Θα μείνει ο Νιόμπλιας και του χρόνου. Παιδιά, αυτά τα πράγματα. Ο Νίκος δεν υπάρχει προσωπικές σχέσεις στο κομμάτι που λέγεται ποδόσφαιρο. Θα πιει ένα καφέ, θα πει στο καλαμπούρσα, θα πω και εγώ πώς την βλέπω την μπάλα, πώς την βλέπει αυτός. Ο Νίκος καταρχήν είναι μέσα στο ποδόσφαιρο και άσχετα όταν δεν εργάζεται, γιατί δεν δούλευε πάντα. Έχει περάσει και καιρό αποχής. Θα δει Αργεντινή, θα δει Ρωσία, θα δει έτσι, είναι εκεί με μα την μπάλα. Αν δείτε την αποχή τώρα, τελευταία του ομάδα πριν επιστρέψει ήταν όφη. Ναι, το 17. Είναι όφη, δεν διαφωνώ, αλλά θέλω να σου πω και τώρα πριν. Όχι, λέω ρε παιδί μου ότι επειδή είπε για αποχή, ναι, ότι 4 χρόνια δεν δούλευε. Ναι, θέλω να σου πω, δεν δουλεύει, αλλά αυτό ο Νίκο δεν σταματάει να δει ποδόσφαιρο, να ψάξει, να δει παίχτη. Ποιο ήταν αυτό, ένα πιτσιρικά στην Ουκρανία, είδε στη Β' Γερμανία, σε έναν. Όλα είναι αυτή η ζωή του. Από εκεί και πέρα, το να κάτσει μαζί με τον Νίκο για να κάνει μια συζήτηση θα είναι ποδοσφαιρική, αλλά το τι σκέφτεται δεν σου λέει. Δεν είναι ο Νίκο τέτοιο άτομο που θα κάτσει σε μένα, επειδή είμαστε φίλοι και έχουμε πιει και ένα καφέ μαζί, να κάτσει να μου αναλύσει το τι σκέφτεται. Εγώ θεωρώ ότι ο Νίκο, επειδή έκανε την ουσιαστικά η μεγαλύτερη του προπονητική επιτυχία, είναι τον double τον Παναθηναϊκό. Από τότε δεν ξέρω εγώ άλλο προπονητή να έχει κάνει double Έλληνα. Δεν έχει ξαπάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Ναι. Πήγε σε εθνική στην Κύπρου. Θεωρώ ότι θα το πάρει τιμητικά αν επισήμως ο πρόεδρος ΣΕΠΟ, ο κύριος Ζαγοράκης τώρα, τον καλέσει σε κάποιο σοβαρό πόστο που να έχει ευθύνη, που να νιώθει ότι κάνει δουλειά. Στην εθνική θα πάει. Αν αυτό το πράγμα δεν του το προσφέρει ο Θοδωρής ο Ζαγοράκης, θα μείνει στον Όφη σίγουρα του χρόνου. Προσωπική άποψη, επαναλαμβάνω, μην ποτέ πει κάποιο ότι το είπε ο Νίκος ο Νόμπλιας ή μου το είπε ή μου το μετέφερε. Επαναλαμβάνω, δεν μου έχει πει τίποτα, δεν γνωρίζω τίποτα τι σκέψη έχει ο Νίκος με το μέλλον του. Αλλά θεωρώ εγώ, επειδή το ξέρω και επειδή η Εθνική Ελλάδος. Εντάξει, μεγάλο παράσημο ρε παιδιά, όπως και να έχει, είμαι στην Εθνική Ελλάδος και αν επειδή και ο Ζαγοράκης σαν αρχηγός σήκωσε το 2004 με τον Νίκο τον Νόμπλια που έχει πάει Μουντιάλ, έχει δει και αυτό άλλες καταστάσεις, μπορέσουν να επιστρέψουν την Εθνική Ελλάδος σε ένα υψηλότερο επίπεδο, ο Νίκος θα αισθανθεί πολύ περήφανος γι' αυτό και θα ήθελε να το κάνει. Μα να σου πω κάτι τώρα, ρε Κώστα. Αλλά μόνο γι' αυτό. Οποιοσδήποτε κληθεί σε μια θέση ευθύνης για την εθνική ομάδα θα πάει. Εντάξει, δεν ξέρεις οποιοσδήποτε. Μπορεί να σου πει ότι κοίταξε, η εθνική έχει τη διαφορά ότι δουλεύεις για να παίξεις 8 μάτς το χρόνο, ξέρω εγώ κάποιο. Δεν έχει του παίχτε πολύ μαζί να του υπηρετεί. Αλλά υπηρετεί τη χώρα, υπηρετεί το εθνόσημο και για κάποιου αυτό είναι πολύ σοβαρό. Έτσι δεν λέω. Πάντως, αν δεν υπάρξει αυτή η πρόταση και υπάρξουν μισοδούλια, ξέρει γιατί ο Νίκο είναι πολύ οργανωμένο σε αυτά. Έλα να δούμε και θα δούμε και να είσαι μάνατζερ και να είσαι γενικό αρχηγό και τέτοια. Και δεν έχει ένα, πώς το λένε στα marketing, job description, δηλαδή τι ακριβώς είμαι και τι ακριβώς κάνω και πού προσφέρω, δεν θα πάει. Άρα λοιπόν θα μείνει στον Όφη.
Είμαι σίγουρος για αυτά που σας λέω. Αν θα πάει η Εθνική, θα αφήσει τον Όφι. Αν δεν έχει εκεί μια σοβαρή θέση και ένα σοβαρό έτσι υπόβαθρο η δουλειά του, θα μείνει στον Όφι. Εντάξει, σωστό αυτό που λες. Σωστό αυτό που λες. Ο Βασίλης λέει, μπακ, εξάρι, νιάν και εξτρέμ θα προσθεθούν στο ήδη υπάρχον ρόστερ. Μπακ. Μπακ εννοεί τώρα δεξί, αριστερό, τι δεξί εννοεί. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται Όφι. Έχει μανάγει ο Ες. Μανάγει ο Ες που ο Ες χρόνο με τον χρόνο θα είναι καλύτερος. Ναι. Ο Ες είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για τον Όφι, αλλά απλώς αυτός ο Ες που βλέπετε θέλει ακόμα δουλίτσα σε αρκετά πράγματα. Έχει δηλαδή μια έτσι ηλικία το κάνει. Τον ενθουσιασμό να ανέβει, να κατέβει. Πρέπει να γίνει πιο σοβαρό στα αμυντικά και αν ανέβει στο μάτς, μπορεί να χρειαστεί να ανέβει 10 φορές, να είναι 10 τέλεια ανεβάσματα. Παρά να κάνει 25 και να είναι τα 3 καλά. Ο Ες έχει δουλίτσα. Εκεί υπάρχει ο Μαρινάκης και ο Ες. Δεν νομίζω ότι εκεί καίγεται. Αλλού είναι η θέση που καίγεται. Η νούμερο 1 θέση που καίγεται είναι ένα φορ που να έχει το εύκολο γκολ. Βέβαια δεν πάνε να είναι 37 χρονών, 38. Θυμάστε και το λέω καμιά φορά αυτό και με τους φορ, μην παρεξηγείτε. Μπορώ να σου πω ότι θα φέρω τον τάδε. Εμείς θέλουμε ένα παίχτη να βάλει την μπάλα στο πλεχτό. Ο Όφι τον έχει ανάγκη αυτόν τον παίχτη. Δεν τον είχε ποτέ τον τελευταίο καιρό. Μετά τον Βραζιλιάνο που του βγήκε λίρα 100, που έφυγε. Πώς το λένε, όλο ξεχνάω τα ονόματα. Ευτυχώς που εδώ και τα βλέπω. Όχι, το Βραζιλιάνο του Όφι που έφυγε. Το Φιγκέρα που τον έφυγε από τη Λιθουανία. Αν βρεθεί κανένα τέτοιο που λένε, καλώς να έρθει. Αλλά αν δεν έρθει, πάρε ένα δοκιμασμένο. Έναν άνθρωπο που μέχρι και αυτό το πρωτάθλημα που παίζεται βάζει την μπάλα στο πλεχτό. Και θα πω ένα παράδειγμα. Κάποτε είχε έρθει ένας Γκόγκιτς, δεν τον ήξερε ούτε μάνα, το παίζει στην Κύπρο. Θα το θυμάστε. Στην Ανόρθωση ήρθε ένας Γκόγκιτς. Το μεγάλο θέμα τότε που δημιουργήθηκε στη χώρα και στις οπαδικές εφημερίδες, ποιος είναι, πού μας το φέρνει, τι βρήκε, τι πλάκα μας κάνει να παίξει Champions League με αυτόν και τέτοιο και αλλιώς. Ο οποίος έβγαλε μάτια στα 35, του έπαιξε μέχρι στα 37 στον Ολυμπιακό και έβγαλε μάτια σπουδαίος φορ με πολύ καλά πατήματα, με πολύ καλό ποδοσφαιρική γνώση και πολύ καλό σκόρερ. Γι' αυτό καμιά φορά λέω εγώ μην ακούτε ονόματα και ιστορίες. Και... θέλει ο Όφι απαραίτητος έναν γκολτζή που να έχει το απλό γκολ, το εύκολο, όχι τη φενταζή ενέργεια και την ποδιά και την τρίπλα και τα έτσι. Να έχει το απλό γκολ μες στην περιοχή, ήρθε η μπάλα, πάρτο. Και έναν δεύτερο απ' έξω, που είναι ο μικρός που δουλεύει όταν το μάτς είναι 3-0 στο 70, να μπει ο μικρός, να βγει ο μεγάλος. Το φόρν το νούμερο ένα για μένα. Το φόρν το, κοίταξε, μια ομάδα, γιατί ξέρω αυτό το λέει και ο Νιόμπλιας στον Όφι, το λέει δηλαδή αυτή την εποχή και ήθελε για τα play out. Βάτερμαν, Ντε Γκούσμαν, Καστάνιος. Γιατί είναι τρεις παίκτες, τρεις Ολλανδοί παρεπιπτόντως. Και το λέγει ο Νιόμπλιας αυτό με τους εργάτες του, ναι. Ότι είναι τρεις παίκτες με προσωπικότητα, εμπειρίες μεγάλες. Ναι, αλλά ο Καστάνιος ήρθε πολύ ανέτοιμος, ρε φίλε. Ναι, για να βγάλει το φίλε. Α, λες ότι ένας Καστάνιος δουλεμένος, προπονημένος. Αυτό που έλεγε ο Νιόμπλιας στους εργάτες του στον Όφι, που το ξέρω πολύ καλά, έλεγε Βάτερμαν, Ντε Γκούσμαν, Καστάνιος ο άξονας, με τρεις παίκτες. Έμπειρους που έχουν παραστάσεις από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και υψηλά πρωταθλήματα. Έχουν παίξει με πίεση πολύ μεγαλύτερα από του Όφι, θα βοηθούσαν με την προσωπικότητά τους και την εμπειρία τους στα play-out. Δηλαδή ο Βάτερμαν, money-money, μα ο Βάτερμαν έχει βλέπεις τώρα την προσωπικότητα που βγάζει στα δύσκολα. Στα δύσκολα. Και να σου πω και κάτι, και για τον Καστάνιος, στα μάτς που έπαιξε, έβγαλε προσωπικότητα. Έβγαλε ένταση ο Καστάνιος. Και δεν ήταν παίκτη που είχε βγει. Καλό ήταν ο Καστάνιος, τον είδαμε στο Βόλο, δεν τον ξανάλαβα. Εδώ πέρα ένα παίζουν 4 δεν παίζουν. Δεν τώρα... λέω εγώ τώρα τραυματίες. Πάμε τώρα σε πάγο άλλο. Γιατί για πες. Με έχει πεθάνει τώρα με τον Όφι. Να πούμε Σάββατο λέω Όφι, Κυριακή λέω Όφι. Πάω στο σπίτι μου, λέει γυναίκα, θα φάω. Λέω βάλω ένα Όφι να πούμε με λίγο σάλτσα. Δηλαδή με... πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακό, σωστά το πήρε δίκαια. Ναι. Ε? Ναι. Α, δεν έχει να πει κάτι εκεί. Οπότε το πήρε δίκαια το πρωτάθλημα Ολυμπιακό. Τι να πω, το πήρε δίκαια. Το ξέρεις ότι από του χρόνου, αν συνεχίσουμε έτσι, δεν θα βγει ούτε ομάδα στο Champions League. Ο Ολυμπιακός θα παίζει από τον Ιούνιο, τέλη Ιουνίου, αρχίζει Ιούλη, μπαίνει στον τρίτο προγραμματικό. Δεν θα παίξει με καμία ομάδα, ξέρετε, το Λιχτενστάιν. Τη... Και ποιος θέλει για αυτό, ρε Κώστα. Ξέρεις ποιος θέλει. Ποιος θέλει γιατί για ο Ολυμπιακός προσπαθεί και την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Προσπαθεί, αλλά φίλε, αυτό τώρα. Δεν φτάνει τώρα όμως, κάνεις όλα, τα λέμε όλα. Ναι. Δηλαδή, okay. Πάει στους 16, έχει πάει ποτέ στα πρώιμη τελικά. Όχι. Όχι. Χέσαμε τώρα. Ναι, και αυτό έχει πρόβλημα. Δηλαδή, αυτό το 1-3 από την Arsenal ήταν τραγικό στο Καραϊσκάκι. Δηλαδή, εντάξει, λέμε τώρα το 1-3 που παίρνει το πρωτάθλημα, οκ, okay, το παίρνει δίκαια. Εντάξει, ας πηγαίνουν όλοι, ας πηγαίνει ο Ολυμπιακός στους 16 Ευρώπη, ας πηγαίνουν και οι άλλοι στους 32, ας περνάνε το γύρο του Ολυμπιακού. Δεν καταλαβαίνω. Τι προσφέρει, προσφέρει κάτι. Προσφέρει βαθμούς, ρε φίλε. Τι προσφέρει.
Πρέπει οι ομάδες που πάνε στην Ευρώπη. Τι προσφέρει, θέλω να μου πεις. Τι προσφέρει, βαθμούς και νίκες. Μαζεύει η χώρα και η ίδια η ομάδα. 36 νομίζω ότι είναι στην Ευρώπη. Εντάξει. Αν ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός βοηθήσουν, είμαστε ξέστατο τι νούμερο. Ε. Έχουμε πάει στην Ευρώπη. 20. Και είναι η Κύπρος 15. 15. Αυτό τώρα νομίζω ότι πρέπει να μας, δηλαδή ρε φίλε, μας τσινίσει λίγο. Έχουμε τώρα μπροστά μας καλοκαίρι. Αν η ΑΕΚ με κάτι ομάδες, πώς τη λέγανε μια ομάδα τώρα που ήρθε εδώ και έκανε περίπατο τότε που δοκιμάζει η ΑΕΚ το καλοκαίρι. Πώς τη λέγανε αυτήν την ομάδα του Μπόλο. Ο Άρης από μια... Την Κόλος. Ε? Κόλος Καβαλίνα. Κόλος, ναι. Άκου τώρα την Καβαλίνα, δηλαδή με Κόλο και Καβαλίνα ήρθαν οι άλλοι και έρθαν στον Άρη. Έρχεται η ΑΕΚ να κάνει... Κόλος Καβαλίνα. Να πω τα χαιρετίσματά μου. Για τον Όφη δεν έχω παράπονο που πήγε από Ευρώπη πρώτη χρονιά. Να πω τα χαιρετίσματά μας στο φίλο μου τον Αντρέα μας, βλέπει από την Ουγγαρία. Να και Ουγγαρία. Μήπως είναι Κόλος Καβαλίνα από εκεί. Όχι, από την Ουκρανία είναι Κόλος Καβαλίνα. Ουγγαρία. Πολλά φιλιά στο φίλο μας τον Αντρέα, κριτικός. Κριτικός στην Ουγγαρία. Γεια σου, Αντρέα. Μένει εκεί μόνιμα. Και είχα μία φίλη τη ζωή η οποία πήγε να δει τον αδερφό τη στην Ουγγαρία που σπούδαζε. Δεν πιστεύω να είναι αυτό. Ξαναγύρισε. Έχει αδερφή. Ναι, η ζωή πήγε να δει τον αδερφό τη και ξαναγύρισε. Εκδρομή πήγε. Δεν πιστεύω να έχει κανένα αδερφή ζωή. Γιατί εγώ ξέρω πολλές που φεύγουν και δεν ξαναγυρίζουν. Α, υπάρχουν και αυτές, αλλά όχι. Η ζωή είναι η αδερφή του. Δουλεύει εδώ. Είναι σε πολύ καλή θέση. Σε ξενοδοχείο υψηλόβαθμο. Βρε, ναι. Αλλά εσύ ξέρει άλλε. Ξέρω άλλε που φύγανε. Κοπέλες ή ομάδες. Απ' όλα. Απ' όλα. Απίθανο σου φαίνεται δηλαδή. Όχι, ρε φίλε. Μπορεί να πήγε στην Ουγγαρία. Δεν ξέρω. Η Ουγγαρία πάντως είναι χώρα η οποία. Εντάξει, άμα έχει μάθει στην Ελλάδα, στις καλές εποχές της Ελλάδος που κάθεσαι εδώ και πάμε να πιούμε από το παφάμα σου βλάχι. Στις εποχές του παλιού Ορθόδοξου Πασόκ. Ναι, εκεί είναι η Ελλάδα. Για να λέμε την αλήθεια, στις εποχές. Στις αγαπημένες του παλιού Ορθόδοξου Πασόκ. Έτσι, μπράβο. Που έλεγε σε πλαμπουζούγια, έλεγε πλαμπουζούγια, λέει η παιδιά να κλείσουμε, λέει πε άλλο ένα, ρε. Έχουμε ανοίξει τα μπουκάλια. Δεν ξέρω αν και έλεγε ο τραγουδιστής, δεν θα πούμε την παρέα εδώ, στα παιδιά. Ο Μανώλης από την Κόρυθο λέει: νομίζω ότι του χρόνου πάντως ο Καστάνιος θα είναι έτοιμος με την προετοιμασία. Εντάξει, ο Καστάνιος δεν έχουμε δει τίποτα. Είδαμε κάποια στοιχεία για αυτό που έχει ποδοσφαιρικό μάτι, ας πούμε στον Βόλο, ότι κάνει καλές τοποθετήσεις που μπορεί να παίξει, να κρατήσει με την μπάλα, με την πλάτη, να κρατήσει την μπάλα, να ανέβει η ομάδα. Είναι ένας παίκτης καλός. Τώρα, το τι μπορεί να τον δούμε δουλεμένο με προετοιμασία κτλ. Πάντως είναι ένας καλός παίκτης. Δεν έδειξε φυσικά αυτό που λέμε το εύκολο γκολ. Όχι ότι έπαιξε, είχε τον Νέιρα πίσω του, όχι ότι πήρε πάσες. Είναι όλα σε μια γενικότερη σύγχυση. Δεν έχεις δει μια οργανωμένη ομάδα ακόμα. Αν με μια οργανωμένη ομάδα, με έναν Νέιρα καλό, με έναν Ντεγκουσμάν καλό και τον Καστάνιο μπροστά, μπορούμε να δούμε ένα Καστάνιο που το θέμα τον ταΐζουνε. Μπορεί να σου κάνει, ας πούμε, στις τρεις φάσεις αυτό θες. Στις τρεις φάσεις θα κάνει μια γκολ. Κοιτάξτε, ο Καστάνιο, γι' αυτό εγώ φώναζα από την περασμένη εβδομάδα και το πιστεύω και συνεχίζω να το πιστεύω ότι για εμένα είναι καλό. Που παίζει ο Σαρδινέρο και δεν παίζει ο Καστάνιος. Με τις απουσίες του Νέιρα και του Γκουσμάν. Ναι, γιατί και ο Καστάνιος δεν μπορεί να δείξει. Τι να σου δείξει. Τότε και στον Βόλο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό, ρε Κώστα. Είναι ότι ο Καστάνιος, όπως το λες και εσύ, θέλει ένα-δύο παίκτες από πίσω να τον ταΐσουν. Ενώ ο Σαρδινέρο είναι παίκτης που θα βγάλει τη φάση μόνο. Που θα κυνηγήσει, που θα πρεσάρει, που θα δημιουργήσει μόνο, που θα παλέψει. Δηλαδή τον Μπάρς έχασε το απλό που λέει ο λόγος, γιατί όποιος παίζει μπάλα ή έχει παίξει εντάξει, μπάλα. Όλα χάνονται, ρε φίλε, όλα χάνονται. Ξέρει ότι δεν είναι εμείς απλό. Το βλέπουμε πάντα έτσι απ' έξω. Αλλά εκεί εντάξει, τον γκολ αυτό θεωρείται πιο απλό από αυτήν αλλά... την κολλάρα. Βάζει κολλάρα όμως το παιδί στο 1-1. Ναι, αλλά βάζει ίσως... ένα, περνάνε τρεις αγώνες που δεν βάζει. Για τον Όφη. Δεν έχει γκολ ο Φίρμαν, δεν το βλέπεις, δεν το συζητάμε. Δεν έχει γκολ. Αλλά όχι ότι φταίει ο επιθετικός που δεν έχει γκολ, αυτό προσπαθώ και εγώ να σας πω, ότι δεν έχει τάισμα. Είτε είναι ο Σαρδινέρο, είτε είναι ο Καστάνιος, είτε ποιος είναι μπροστά, δεν έχει φαγάκι. Δηλαδή δεν έχει κάθετες, δεν έχει μπάλες πάνω, δεν έχει μπάλες να τις βρει στην κίνηση, να κάνει μια κίνηση, να τη βρει μπροστά του, να σουτάρει, να δημιουργήσει. Και ο Καστάνιος στο Βόλο, ό,τι έκανε το πάλευε μόνος του. Δηλαδή προσπαθούσε να κρατήσει την μπάλα, να ανέβει η ομάδα, να παίξει σε έναν ακραίο, να φύγει στην περιοχή. Έδειξε όμως μια κινητικότητα και μια διάθεση. Και πάλι έδειξε εκεί, πάει πάλι. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι υπάρχουν προβλήματα. Εντάξει, αυτοί οι παίχτες τώρα με μεγάλη αποχή, ποδοσφαιρική αποχή, ώσπου να βρουν ρυθμό, ώσπου να αρχίσουν πάλι το μυϊκό του σύστημα να λειτουργεί σωστά, περνάνε αυτά που περνάμε. Γι' αυτό εγώ λέω ότι θέλει ένα φόρο φιέτιμο που να παίζει τώρα. Αυτός, ας πούμε, να είναι ο Χασάν. Έλα εδώ που σκοράρει, θα μάθει κάτι προετοιμασία και μπες. Αμέσως να σου έχει γκολ, να είναι έτοιμος. Τώρα να φέρουμε. Το Θανάση το Ματσάλα, ο οποίος έπαιζε στη Φραγκφούρτη, στο Ανόβερο και στην Μπάγερ Μονάχου, αλλά έχει σταματήσει δύο χρόνια. Πήγε λίγο διακοπές στην Ταϊλάνδη. Λίγο έτσι, πήγε λίγο στην Κίνα, έκανε μια βόλτα, πήρε κάτι φραγκάκι στο Βιετνάμ και να έρθει και να προσπαθήσει πάλι ο Όφη να τον φτιάξει με σωστή προετοιμασία, με σωστή ιατρική παρακολούθηση. Για να σου αποδώσει σε πέντε μήνες. Άστο ρε φίλε.
Έχουμε ένα μηνυματάκι εδώ από τον Αντώνη. Λέει: καλησπέρα, παιδιά. Θέλω ένα σχόλιο για τον Νέιρα και πόσο πολύ λείπει από τον Όφη. Λείπει πολύ. Καλό, τον Νέιρα είναι η πιο σημαντική απουσία του Όφη. Για μένα, ο Νέιρα είναι από τα καλύτερα χαφ που έχω δει από τον Όφη, που έχω δει στον Όφη τα τελευταία χρόνια. Απλώς είναι ένα παίχτη που ο Νέιρα μπορεί να σου παίξει 2-3 μάτς στο 9 και να σου παίξει 2-3 μάτς στο 4. Αν ο Νέιρα σταθεροποιηθεί στο 7, είναι από τους καλύτερα χαφ που υπάρχουν στην Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι απλώς έχει περάσει και αυτός πολλά αυξομοιώσεις φέτος. Δηλαδή δεν ήταν ο Νέιρα περσινός, ήταν χάρμα η δεύτερη, φίλε. Όχι, δεν το έλεγε, δεν το λέμε εμείς. Όλη η Ελλάδα. Πέρυσι έβγαλε και μια χρονιά χωρίς προβλήματα. Αυτό λέω, γιατί τώρα φέτος. Αλλά είπαμε, αυτό με τον κορονοϊό δεν ξέρεις όπου θα σου έρθει, δεν ξέρεις τι θα δεις, τι συνέβη, τι γίνεται κτλ. Ο Νέιρα, ο καλός Νέιρα, αυτός ο περσινός Νέιρα είναι ένα σπάνιο χάφι οποιαδήποτε ομάδα της Ελλάδος. Μα δεν έχουν τώρα πολλές ομάδες Νέιρα. Αυτό είναι αλήθεια. Πέρυσι, αν το καλοσκεφτείς, ποιοι τράβηξαν το κουπί? Ο Νέιρα, ο Μεγιάδο, ο Ναμπή, ο Τσιλιανίδης και ο Φιγκερέντο. Τώρα που το σκέφτομαι, οι πέντε μπροστά τραβήξαν το κάρο στον Όφη. Αυτή ήταν όλος ο Όφη, αυτοί κάνανε τα γκολ, αυτοί δημιουργήσαν τις ευκαιρίες, αυτοί κάνανε τις φάσεις κτλ. Τώρα από αυτούς δεν υπάρχουν. Ποιοι? Ο Φιγκερέντο, ο Τσιλιανίδης, ο Ναμπή και ο Νέιρα. Τι περιμένεις? Δηλαδή έχεις πολύ ψηλές. Με ένα Καστάνιο που ήρθε για να αναπληρώσει, αλλά δεν παίζει. Με ένα Γιάννου που ήρθε για να αναπληρώσει, αλλά δεν παίζει. Φίλε, κάπου έχει γίνει λάθος. Ανέτοιμος ο Καστάνιος. Μα δεν τον φέρνεις, ρε παιδί μου, τέτοια εποχή. Φίλε, κάντε ένα συμβόλαιο και του πεις ότι το καλοκαίρι έρχεσαι. Δες τι θα κάνεις για το καλοκαίρι. Να δουλέψει την προετοιμασία, να ετοιμαστεί να παίξει. Ή το Γιάννου, το φέρνεις το Γιάννου τώρα για να μπει στα παπούτσια του Φιγκεϊρέδο. Το έχω πει πολλές φορές ότι για μένα ο Γιάννου είναι η μεταγραφή που κατάγκωσε τον Όφη. Ξεκάθαρα. Αυτός και ο Ντεγκουσμάν. Δεν μου λες, μήπως ξέρεις ότι θα το ρεπορτάζ, επειδή είσαι του Όφη, ποιο είπε το OK να έρθει ο Γιάννου? Τι εννοείς? Κάποιο, ρε παιδί μου, κάποιοι. Υπάρχει μια επιτροπή μεταγραφών. Κάποιο σκάουτερ, ναι. Κάποιο έτσι που έχει, ναι, δει, έχει ψαχτεί. Ναι. Έχει έτσι και λέει: προτείνω τον Γιάννου, εισήγηση. Και λέει ο άλλο, ο παραπάνω, ναι, ο διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματο. Δεν ξέρω εδώ πέρα γιατί ο Όφη έχει και πολλού πολιτιθεσίτε, έχει πολλά άτομα. Η εισήγηση ήταν από τον Γιώργο Σαμαρά και την έκανε δεκτή ο Σίμο. Ο Γιώργο Σαμαρά πρότεινε στο Σίμο. Δηλαδή, άμα του λέει ο Σίμο, όχι με το φέρνει, θα του λέει ο Γιώργο Σαμαρά. Ενδεχομένω θα πηγαίναν άλλο. Δεν ξέρω. Εντάξει, να σου πω κάτι. Δηλαδή, άκου να δει τώρα κάτι. Να βάλει ένα μπέρτι. Πρέπει να πα, ο Γιάννου έπαιζε. Έπαιζε στη Ναϊκλάνακα. Πριν έρθει εδώ, ήταν, ναι, βασικό. Δεν θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων. Εγώ λοιπόν, αφού έχω στοχεύσει τον Γιάννου, στέλνω το Σίμω, τον Βαγγέλη, τον Θανάση, τον Νίκο και του λέω: πήγαινε στην Κύπρο. Θέλω να μου δει την Τετάρτη αυτό το μάτσι. Ξαναπήγαινε στην Κύπρο να το δει Κυριακή. Ξαναπήγαινε στην Κύπρο να το δει. Και αν δει με το σκάουτινγκ, με τι εικόνε, με τα DVD, με το βίντεο που θα σου στείλουν από την Κύπρο, με όσα δει εσύ, δει όμω, δει ότι ο παίχτη είναι αυτό που θα στον παίρνει. Μήπω, γιατί καμιά φορά ξέρω να πιστεύω, δηλαδή εγώ πραγματικά αναρωτιέμαι ότι. Μήπως κάποιες κινήσεις και κάποιες μεταγραφές γίνονται για. Να σου πω τώρα παράδειγμα. Πάω εγώ στο Μέγκα αύριο μεθαύριο και μου λέει θα κάνεις μια εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Και μου λέει θα κάνεις μια εκπομπή, σε ευχαριστώ να σε καλά. Και μου λέει θα κάνεις μια εκπομπή έτσι. Λέω κοιτάξτε, αν δείτε εγώ για να κάνω αυτή την εκπομπή, θέλω να βάλω ένα όρο στο συμβόλαιό μου ότι θα έρθει ο Μανώλης Σουσάρης. Του λέει εσύ ποιο Σουσάρης να πούμε. Μα σημαίνει. Εμένα δεν με ρώτησε. Δεν το ξέρει κανείς. Όχι, παιδιά, εγώ θέλω να πούμε. Μα δεν με ρώτησε. Το ξέρω, σου λέω εγώ τώρα. Για να κάνω μια εκπομπή έτσι όπως τη θέλω, θέλω και το Μανώλη Σουσάρη δίπλα μου. Και μου λένε εντάξει, ρε φίλε, να σου κάνω το χαρτί. Δηλαδή, εγώ λέω έρχεται ο Σαρής και πάμε στην Αθήνα και πατώνουμε στα νούμερα. Και σου λένε αυτοί, λε εσύ, πού τώρα εσύ μας ποιο είναι αυτό να πούμε μαζί. Δηλαδή, μπορεί εγώ, ήθελα για να σε κάνω και εσένα να πάρει κανένα φράγκο, σε παίρνω μαζί μου στο Μέγκα. Αλλά τι κάνει. Δηλαδή, μήπω θέλει και μια μεταγραφή. Εντάξει, μα να το βοηθήσουμε. Κοιτάξτε. Δεν μπορώ δηλαδή, να το πιστέψω τώρα αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι στον Όφη. Να μου δείξει κάτι, να μου χάσει πέντε ευκαιρίες, να μου έχει δύο δοκάρια να αγωνιστεί. Ας πω, θεωρώ ότι στον Όφη περίμεναν ότι θα είναι ο Γιάννου του Αστέρα Τρίπολης. Ναι, αλλά αν ήταν ο Γιάννου του Αστέρα δηλαδή, Τρίπολης. Δηλαδή, πολλοί εκείνη τη μέρα που το έκανε γνωστό Όφη στα μεσάνυχτα κοντά, χάρηκαν. Ναι, αλλά δεν έπρεπε να δούμε. Πού θέλω όμως εγώ να καταλήξω, ότι. Τι έκανε εκεί στη Λάρνακα, γιατί Λάρνακα ένα Γιάννου Αστέρα Τρίπολης τον αφήνει να φύγει. Ας πω, μα έφυγε από τον Αστέρα Τρίπολης και πήρε ο Αστέρα Τρίπολης λεφτά. Το πούλησε στην Κίνα. Τότε, δύο μισή. Ναι, το ξέρω. Και μετά από την Κίνα πήγε στο. Στην Αυστραλία, στην Αυστραλία και μετά πήγε στην Κίνα. Πού θέλω να καταλήξω. Μεταγραφές, λάθος μεταγραφές. Συμβαίνουν σε όλους. Συμβαίνουν, δηλαδή μπορώ να σου πω εγώ τώρα το πιο ακριβό, τα πιο ακριβά πορτοφόλια στην Ελλάδα. Πολλά. Τα έχει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Πολλά λάθη έχουν γίνει. Ο Ολυμπιακός έλεγα το παράδειγμα με τον Βινάγκρε. Ότι λέγανε
Τον παίρνω λέει δανεικό και ο Ψιόν αγοράζει 23 εκατομμύρια ευρώ. Τρομερός αριστερός μπακ, τρομερή σεζόν με τη Γουλς. Ποιος Τσιμίκας και βγήκε. Κατάλαβες. Όχι, δεν έπαιζε στη Γουλς. Στη Γουλς ανήκει. Είχε 25 συμμετοχές. Ναι. Μην επιμένεις. Σε φιλικά. Όχι, είχε 25-30 συμμετοχές πέρυσι. Ο Βινάγκρε. Το θυμάμαι. Θέλω να σου πω όμως ότι λάθος μεταγραφές γίνονται σε όλες τις ομάδες. Ναι, ο Τσιγκρίση, για παράδειγμα, που παίζει στην ΑΕΚ, ήταν η ακριβότερη μεταγραφή της Μπαρτσελόνα επί Γκουαρδιόλα. Και δεν έπαιξε ποτέ. Ναι. Κατάλαβες. Λάθη γίνονται. Το θέμα είναι για μένα, και αυτή είναι η διαφορά, μην επαναληφθούν. Εντάξει, πάντα θα γίνονται λάθη στις μεταγραφές, αλλά σε ορισμένες θέσεις και αίρες, δηλαδή τι εννοώ τώρα. Έχει τον Τσιγκρίση στην Μπαρτσελόνα, αλλά έχει άλλους 3-4-5 στόπερ. Δεν μου βγήκε αυτή η μεταγραφή, αλλά πατάω εκεί. Εσύ όμως. Εδώ το θέμα είναι ότι ψάχνεις ένα σκόρερ, ένα που να βάζει την μπάλα μέσα. Δεν έχεις κανέναν. Ναι. Και παίρνεις τον Γιάννη. Δηλαδή, όταν έχεις το Μάνο, έχω το Σαρδινέρο, έχω τον Καστάνιος, ο Γιάννη μπορεί να είναι μεγάλη, να μας κάνει τη διαφορά. Αλλά αν δεν μου πάει ο Γιάννη, θα παίξει το Σαρδινέρο. Δεν μου κάνει το Σαρδινέρο, θα μπει και ο Καστάνιος. Εσύ είσαι μηδέν. Είσαι στο μηδέν με φορ περιοχής που να σου βάλει γκολ. Και λες, ο Γιάννη, θα στηρίζω όλα. Αυτό εννοώ εγώ ότι. Μα γι' αυτό σου είπα ότι δύο μεταγράφεις κατακούσαν τον Όφη. Του Γιάννου και του Κουσμάν. Εγώ το λέω εδώ και μήνες. Εντάξει, δεν έχει άδικο. Αυτοί οι δύο. Απλώς λέω να έχει και μια εναλλακτική. Δηλαδή γιατί φέρω... αν ο Κουσμάν δεν τραυματιζόταν να κάτσει δύο μήνες έξω. Σε κέριο σημείο. Σε κέριο σημείο και με το να μπει τραυματία, θα ήταν αλλιώς η εικόνα του Όφη. Ο Γιάννου δεν βγήκε ποτέ. Δηλαδή τώρα πρόσεξα. Ο Γιάννου είναι καλά, μπορεί να παίξει τώρα. Ναι, πιστεύω θα παίξει. Θα είναι στην αποστολή, δεν ξέρω αν θα παίξει. Δηλαδή τώρα πρόσεξε, έχει Όφη, Γιάννου, Γκρεκαλατζίδη, Καστάνιος. Εγώ το εξηγούσα έτσι όπως τα λέμε, να σκάσει ο Γιάννου μέσα, να τον βάλει τώρα με τον Μπόλο. Και να κάνει ένα hat-trick. Και να πάει με τον Ατρόμητο. Και να πάει στο επόμενο μας και να κάνει ένα-δύο γκολ. Και να πάει στο επόμενο να κάνει ένα. Και να βγει εδώ και να μας πει, εσείς δεν ήσασταν αρέ, που έτσι που αλλιώς πάρτε τα, μας κάνει έτσι που λένε. Να. Αυτό γουστάρω. Πιο πιθανό είναι να μείνω γονιστικός μετά την εκπομπή παρά να κάνει hat-trick ο Γιάννου. Ορίστε, βλέπεις τώρα. Δηλαδή κάτι ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ λέω σαν παίχτης μέσα του αυτός τώρα. Προσπαθώ να γίνω Γιάννου. Λέτε, δώσε μου μια ευκαιρία να σκίσω να μπω. Εσύ τώρα που τον έχεις δει σε τόσα μάτσα, δεν σου δώσε παραμικρή. Τίποτα. Μηδέν. Μηδέν από μηδέν, μηδέν. Και αυτό είναι ο Καρακαλατζίδης. Μηδέν από μηδέν, μηδέν. Έχουμε και ένα μήνυμα τον Πέτρο, το διαβάζω. Λέει καλησπέρα στην παρέα. Συμφωνώ με τις κινήσεις που ήταν λάθος. Λάθος το ότι δόθηκε τριψήφιο ποσό σε Γιάννου που έχει παίξει 115 λεπτά. Δεν ισχύει αυτό. Πάμε στο επόμενο. Είναι μούφα αυτό, Πέτρο. Δεν ισχύει. Καταρχήν, ότι δίνει, ότι έδωσε τριψήφιο συμβόλαιο στο Γιάννου. Τριψήφιο, ρε φίλε, δεν είναι το 145.000 ευρώ. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Παράδειγμα, τριψήφιο είναι. Και το 100.000 τριψήφιο είναι. Ναι, δεν ισχύει αυτό, λέω. Α, δεν ισχύει το τριψήφιο, λες. Ναι, δεν είναι διψήφιο. Το... Ναι. Ο οποίος είναι μέχρι το καλοκαίρι. Ο άλλο ένα χρόνο έχει. Αλλά εγώ πιστεύω θα φύγει. Λάθος η τετραετής ανανέωση στον 32χρονο Νέιρα. Διαφωνώ σε αυτό μαζί σου. Γιατί ο Νέιρα είναι ο Νέιρα. Για μένα δεν παίζει ρόλο η ηλικία σε ένα παίκτη. Κοίταξε, μέχρι το 37, αυτό έχουμε δει. Εδώ είδαμε αυτό το Βαλμπουένα που μας έχει βγάλει μάτια. Yeah. Έχουμε τρελαθεί. Αν ο παίκτης είναι γυμνασμένος σωστά, τρέχει πώς και κάνει και καλή ζωή. Ο Νέιρα κάνει. Είναι να κάνει δηλαδή οικογενειάρχης, να κάνει καλή ζωή στο σπίτι, να προσέχει πώς τρέφεται, πώς γυμνάζεται κτλ. Αν το έχει το μπαλόνι, παίζει μέχρι 37 και 38 μπορεί να παίξει. Λοιπόν, επίσης στη θέση του Δεκαρδίου δεν δικαιολογείται η μονή στον Αμπί που ήθελε να φύγει άρον-άρον και ειδικά τώρα με χιαστό. Τόσοι παίκτες με potential υπάρχουν γιατί τέτοια η μονή σε μερικούς. Σε αυτό δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό που λέει. Όχι, εγώ διαφωνώ. Για μένα ο Αμπί. Ναι, αλλά δεν ξέρει τι να πει, θα δει μετά το χιαστό. Καλά, κάτσε να δούμε αν θα μείνει. Το συμβούλιο του λύγει. Δεν ξέρει αν το κρατήσει. Ναι, φοβάται τώρα αυτό να φύγει. Μα δεν του κάνει πρόβλημα. Όφι, αν το κρατήσει. Ναι, γιατί ο παίκτη είναι δύσκολο τώρα. Σου λέει, έρχεται εποχιαστό. Εγώ θα πάω το πακέτο του. Ξέρω ότι του είχε γίνει μια διαιρετική πρόταση τον περασμένο Δεκέμβρη και για ηθικού λόγου, επειδή το παιδί χτύπησε. Κατά την περίοδο του τραυματισμένου του έγινε η πρόταση. Δηλαδή, ναι. Δεν ξέρω, εκεί το έχω αφήσει. Για τον Αμπί, εγώ διαφωνώ, Πέτρο. Για τον Αμπί, εγώ το φωνάζω από πέρυσι. Είναι ο μοναδικός αναντικατάστατος παίκτης για μένα του Όφη. Γιατί είναι ο παίκτης που θα σου δώσει την assist που δεν την περιμένεις. Είναι ο μοναδικός παίκτης, δεν υπάρχει άλλος στο ρόστερ του Όφη και το έχει αποδείξει, που μπορεί με ένα-δύο στημένα να σου βάλει γκολ. Και είναι και ο μοναδικός παίκτης που απειλεί με σούτ έξω από την περιοχή. Ναι, έχει ένα θέμα. Αυτά τα στοιχεία δεν τα έχει κανείς άλλος. Και επίσης, okay, υπάρχουν μειονεκτήματα για τον Αμπί, ότι δεν μαρκάρει, δεν βοηθάει, δεν γυρίζει πίσω.
Αλλά αν τα έκανε και αυτά, δεν θα πέσει στην Ελλάδα. Δεν τον είχαμε, θα το βλέπουμε στην τηλεόραση. Θα το βλέπουμε στην τηλεόραση. Ναι. Εντάξει, απλώς είναι ένα ρίσκο για τον Όφη και για το σωστό κατ' εμέ είναι ότι κάνεις ένα συμβόλαιο εξάμηνο και του λες ξεκινάει η προετοιμασία, είσαι μαζί μας για 6 μήνες, θα δούμε και εμείς. Ετήσιο. Ναι, εγώ γι' αυτό λέω εξάμηνο ακόμα λιγότερο για να καταλάβεις. Γιατί να δούμε πώς θα είσαι, γιατί ένας παίχτης... Του Γενάρη φύγει. Απευθείας το μήνα τον ανανεώνει, τον κάνεις μισό κι άλλο ένα, 1,5 με τα καπάκια. Δεν υπάρχουν αυτά πλέον. Ναι, λέμε ρε παιδί μου. Θέλω θα ήθελα. Το μικρότερο συμβόλαιο το ένα. Να. Δεν υπάρχει εξάμηνο. Πού δεν υπάρχει εξάμηνο, ρε φίλε. Δεν μπορεί να πάρει ποτέ το Γενάρη ή το καλοκαίρι. Στου 6 μήνες πλέον ένα παίκτη. Είναι ελεύθερος. Ναι. Μα και το συμβόλαιο. Είναι ελεύθερος. Μπορεί να μιλήσει με οποιαδήποτε ομάδα. Και να υπογράψει. Όπως πήρε ο Όφη πέρυσι στον ΟΕΣΑ. Ναι, μα αυτό μπορεί να κάνει. Δηλαδή ότι 6 συν 2 να του δώσει μετά την ηρεμία του παίκτη ότι θα σε πάρω 2 χρόνια, αλλά μετά από ένα χιαστό, το πώς θα βγει, πότε επανέρχεται ο παίχτης, πότε αποκτά την ψυχολογία του, φεύγουν οι φοβίες του, δεν ξέρεις. Θα είναι έτοιμος ο Ναμπή να μπει από την πρώτη αγωνιστική του χρόνου. Αν είναι αυτός ο Ναμπή που ξέραμε πριν, μπει από την πρώτη αγωνιστική, το θέλει Όφη. Μα είναι καλός παίχτης ο Ναμπή. Εντάξει, είναι λίγο παρτάκιας. Είναι λίγο παιδί. Δηλαδή θα βάλει μια κολάρα και θα το βγάλει στο Instagram μετά. Θα ναι, έχει τα δικά του, ρε παιδί. Έχει μια έπαρση, αλλά μέσα στο γήπεδο. Μα χρειάζεται η έπαρση στον καλό. Δηλαδή, πρόσεχε να δει. Αν θυμάστε τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολης, ο Ναμπή έχει κάνει μόνο του σε αυτά τα δύο μάτς πάνω από 12-13 τελικές. Ναι, από τότε δεν έχουν ξαναγίνει. Στην Τρίπολη τραυματίστηκε. Όχι, μετά από εκεί δεν έχουν ξαναγίνει από παίχτη. Όχι, όχι. Γιατί είπαμε είναι και κακή χρονιά του Νέρα. Και ο Νέρα έχει τελικές, αλλά δεν είναι η καλή του χρονιά. Αυτό ο Νέρα, ρε Κώστα, άμα είναι καλά ο Νέρα, είναι όλη η ομάδα. Γιατί είναι ηγέτης. Είναι αυτό και αυτό. Ο Νέρα είναι ηγέτης. Box to box που δεν έχει άλλο. Ο Μεγιάδο δεν είναι ηγέτης. Ο Μεγιάδο είναι ο σκύλος που δαγκώνει. Και ο Νέρα είναι ηγέτης. Είναι αυτή η φυσιογνωμία. Δηλαδή, γι' αυτό έγινε και αυτό συμβόλαιο. Τον παίρνει και πα μαζί στον πόλεμο και λε να πολεμήσει ο δίπλα του. Αλλά τελικά έχει βγει λίγο κουτσό άλογο να πούμε τον πόλεμο τώρα. Και αυτός γιατί πολλοί τραυματισμοί ενώ πάει να φορμαριστεί και λάθος, δεν ξέρω ψυχολογικά πώς είναι αυτή η κάρτα. Θυμάστε μα κάρτες παίρνει. Γιατί τσατίζεται, ρε. Αυτό πώς θέλω να σου πω. Τσατίζεται με τον εαυτό του. Αυτό με την πρέπει ομάδα. Να αρχίσει να το ελέγχει. Ναι. Όπως και η κάρτα του Σολίσκου ήταν τραγική που συζητάμε καμιά φορά. Ο ηγέτης δαγκώνει, βάζει τη λύση αμέσως να την βγάλει ποδοσφαιρικά. Δεν μπορεί να αφήνει την ομάδα σου με 10 ο ηγέτης. Τώρα που το είπες για τις κάρτες του Νέιρα, το έχω πει στο ραδιόφωνο, το πω και εδώ. Ότι όταν τον πήρε ο Όφη το καλοκαίρι του 18, την ημέρα που τον ανακοίνωσε ο Όφη ότι υπεγράψε ο Νέιρα και τα λοιπά και τα λοιπά, μιλάω στο τηλέφωνο με τον τότε προπονητή του Όφη, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Το πρώτο πράγμα που μου είπε. Πού είναι ο Νίκος τώρα? Στα Χανιά. Το πρώτο πράγμα που μου είπε και το θυμάμαι ακόμα και τώρα είναι Μανώλη. Είναι δεκάρι, γιατί πριν έρθει στον Όφη έπαιζε δεκάρι. Ο Βέρα τον έκανε οχτάρι και τον απογείωσε. Μανώλη, δες τις κάρτες που έχει πάρει ο Νέιρα. Που για τη θέση που παίζει, οι κάρτες που παίρνει είναι πολλές. Ναι. Τι ήθελα να μου πει ο Παπαδόπουλος. Είναι σαν να έχει πάρει τώρα 10 κάρτες ο Φορτούνης. Τι ήθελα να μου πει όμως ο Παπαδόπουλος, ότι είναι παίκτης που το ζει το μάτς. Δηλαδή βλέπεις δεκάρια, δεν μαρκάρουν, δεν πρεσάρουν, δεν βοηθάνε. Ναι, είναι πιο αρχοντικά στυλ που λέγαμε του. Να μπει. Ναι, δεν θα, αλλά ο Νέιρα θα μπει στη φάση, θα κλωτσίσει, είναι ενεργός στο παιχνίδι, δεν ναι, είναι παίκτης. Ναι, δεν διαφωνεί κανείς, αλλά πρέπει λίγο αυτό να έχει ένα αυτοέλεγχο, γιατί πιθανόν αυτό να μην έκανε και μεγάλη καριέρα. Γιατί όταν θέλεις ένα ποδοσφαιριστή να κάνει το βήμα παραπάνω, ψάχνεις τα πάντα γι' αυτό. Κάρτες, συμπεριφορά, εξωγηπαιρική ζωή κτλ. Αυτό πρέπει, αυτός επειδή είναι και το πιο μεγάλο συμβόλαιο του Όφη χρονικά. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω κάποιοι πιτσιρικάδες πιθανόν να έχουν κάποιο πενταετές, κάποιο έτσι, δεν ξέρω. Αν κάποιος... όχι. Αλλά ηλικιακά, παρόλο που είναι σε αυτήν την ηλικία, είναι τιμή αυτό το συμβόλαιο. Δηλαδή από τα 32 στον Όφη θα φύγει στα 36-32, δεν είναι τώρα. Και ο Νέιρα, πρέπει να το πω, ότι τσατίζεται που δεν παίζει τώρα. Το δείχνει. Ναι, αυτό είναι λογικό. Θέλει να παίξει. Αλλά κάποιες στιγμές πρέπει να αρχίσει αυτό. Οριμάζει κιόλας ο ποδοσφαιριστής. Εντάξει, τώρα δεν είναι 18. Είναι 32 του χρόνου. Έχει δεθεί και να πρέπει λίγο να αρχίσει να οριμάζει μέσα το αυτό είναι πράγμα. Είναι και ένα παιδί που έχει δεθεί με την πόλη, έχει δεθεί με τον κόσμο, έχει δεθεί με την ομάδα. Δηλαδή, πολλές φορές τον εκράζανε τον Νέιρα επειδή έπαιρνε κάρτες. Μα εγώ ένα παίκτη που παίζει σε αυτή τη θέση και παίρνει κάρτες, οκ, θα σου πω ότι είναι λάθος να παίρνει συνέχεια κάρτες. Εντάξει, θα πάρει και κάρτες. Αλλά από την άλλη. Σου δείχνει ότι δεν είναι αδιάφορος. Ναι, ρε φίλε, τις σωστές κάρτες να τις πάρεις. Επειδή μπήκε να σε μια φάση. Και έτσι, αυτή τώρα η κάρτα που πήρε τις προάλλες είναι καθαρά χτύπημα. Τι θυμάσαι μια κάρτα, λέμε. Που
Έχει πάρει πολλές φέτος. Αλλά τι να λέμε τώρα. Έχει πάρει πολλές φέτος. Τελευταία που αποβλήθηκε, που το είδαμε και με το ΒΑΡ. Που αποβλήθηκε. Τέλος πάντων τώρα. Λοιπόν, πες μου άλλο μήνυμα. Γιατί ο Μανώλης από την Κόρυδο λέει: συμφωνώ με Σαρή για να μπει. Τον είχα δει live πέρυσι στο Καραϊσκάκι που είχε γκολ και δοκάρι. Φέτος έχει λείψει περισσότερο από τους τραυματίες. Α, επίσης βέβαια να μπει όταν βρει καλό αγωνιστικό χώρο όπως είναι Καραϊσκάκι, Τούμπα που έχει, έτσι, είναι καλό το τερέν κάτω το χώρο του και μπορεί να παίξει με κεφάλι όρθιο. Γιατί άμα δεν είναι καλό το τερέν και καμιά φορά κοιτάζει, δεν του κάσει λακούμπα κτλ. Οριάζει. Είναι πολύ καλό παίκτη ο Καραϊσκάκι. Πράγματι πέρυσι έδειξε στοιχεία του μεγάλου παίκτη. Ναι. Και παίζει. Αυτά, ο Ναμπίν είναι τέτοιο χαρακτήρα που του αρέσει να παίζει στα μεγάλα μάτια. Ναι, πάω. Αλλά ο Όφη για μένα δεν θέλει τα μεγάλα μάτια. Θέλει να καθαρίζει όλου του μικρού μέσα έξω. Οπα, οπα, οπα. Για μένα, οπα. Εγώ, αν και ο Όφη έχει κάνει πολύ μεγάλα παιχνίδια με μεγάλου ιστορικά. Οπα, οπα. Εγώ τι θα ήθελα. Οπα, εγώ θα προτιμήσω να χάσει από Ολυμπιακό πάω Κάικ Παναθηναϊκό, να το πω αυτό, και να πάρει όλα τα άλλα μέσα έξω. Άξι. Να σου πάρει τη Λαμία, να σου πάρει τη Λάρισα, να σου πάρει τον Πανετολικό, να σου πάρει να σου παίξει τον Αστέρα Τρίπολη, να σου παίξει τον Πανιόνιο. Απόψεις είναι αυτές. Εσύ θες να χάσει από όλους τους άλλους, να σου κάνει δύο μεγάλες νίκες. Όχι, φίλε, θέλω να κάνει μεγάλες νίκες. Στον Παναθηναϊκό, τον τελευταίο καιρό τον έχει στο. Στο κάτω-κάτω, ρε Κώστα, τον Όφη τον κάνανε μεγάλο. Οι νίκες επί αυτών των αντιπάλων. Το 4-1 με τον Ολυμπιακό το 87. Το 2-5 με τον Παναθηναϊκό στο Άγκα. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά τότε γίνεται μεγάλη από αυτά. Βεβαίως, αλλά τότε τις άλλους δεν τις έβλεπε καθόλου. Το 87 όταν έκανε το 4, τους άλλους, δηλαδή κάτι Λάρισες, κάτι Πανετολικούς, κάτι Αγρίνια, κάτι Ξάνθη, κάτι Τρίπο, δεν τις έβλεπε καθόλου. Δεν υπήρχαν αυτοί όχι, θέλω να σου πω, τους είχε και στο μεγάλο μόνο του ευχαριστούσαν οι παίχτες, έβγαινε ο παλμός της μεγάλης ομάδας. Ναι, αλλά οι μεγάλες ομάδες. Εγώ με αυτό που είδα φέτος, δηλαδή θα προτιμούσα να είχε χάσει, ξέρω εγώ, και από ένα αγώνα, ποιο να πούμε, τον Παναθηναϊκό, πόσο ήρθαν στην Αθήνα το διπλό εκείνο. Είχε κερδίσει όλο. Πότε λες τώρα και ποια χρονιά λες. Φέτος. Με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πώς το 1-3, το περσινό. Το περσινό, λέω. Θα προτιμούσα παράδειγμα κρίμα, να έχανε. Ναι, που κρίμα, ναι. Παίξανε σπουδαία. Που θα προτιμούσα, ας πούμε, να έχανε από τον Παναθηναϊκό εκείνο το μάτς και να σου κέρδιζε 3 τον Πανετολικό, το. Αυτό εννοώ, κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα τι. Γιατί με αυτό που βλέπω φέτος δεν χρειάζεται να το ξαναπεράσει αυτό όφι. Είναι τραγικό. Για αυτό τον όφι που είδαμε πέρυσι. Θες να σου πω όμως κάτι. Θυμάσαι και θυμήσου λίγο. Θυμήσου λίγο. Για κάτω ένα κοντίνο τώρα γιατί βλέπω το μουσί του λίγο. Κοίταξε εδώ πέρα κάτι. Είναι άσπρο. Να το φτιάξω. Είναι άσπρο. Πέστα μου τώρα. Γέρασα. Θα σου θυμίσω ότι πέρυσι όφι έχασε 2-1 από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι και ο Ολυμπιακός έκανε καθυστερήσει 20 λεπτά. Αυτό είναι αλήθεια. Στο τέλος. Αυτό είναι αλήθεια. Έπαιξε ωραία. Εντάξει, καθυστερήσει. Κάναμε. Κάναμε. Στο τελευταίο δεκάλεπτο έκανε καθυστερήσει. Στο τελευταίο δεκάλεπτο έκανε καθυστερήσει. Ναι, ναι, ναι. Είναι αλήθεια. Εγώ νιώσα αυτό πολύ. Αυτό το πράγμα το θες από αυτή την ομάδα να παλεύει τώρα με τον Πανετολικό και τη Λαμία και το έτσι. Δεν μπορεί να τελειώσω. Ότι μια ομάδα που έχει αυτές τις βασικές αρχές και το κάνει μόνιμα, δεν το κάνει σε ένα μάτς. Χρόνια, θα πάρει και τους άλλους. Θα τους κερδίσει. Δηλαδή πέρυσι κέρδισε τον Παναθηναϊκό 3-1 στο ΆΚΑ. Δεν έχασε τον Άρη στην Πρεμιέρα που δεν μπορούσε να χάσει εκείνο το μάτς. Πήρε όμως και τους άλλους. Πανετολικό, Αστέρα Τρίπολη. Γιατί είχε αρχές. Στο παιχνίδι. Ήταν δομημένη ομάδα. Ναι. Και γι' αυτό έδειξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν δικαιολογείται αυτή η ομάδα όμως από εκεί να πάει στα βάρβαρα. Όχι. Δηλαδή όχι. Από εκεί που πήγες έκτος να πας ένατος. Να πας δέκατος. Εντέκατος, ρε φίλε. Όχι να πας. Να σου πω, ο Όφη είναι εκεί που είναι με δική του ευθύνη. Αυτό δεν το συζητάμε, το αφήνουμε στην άκρη. Φταίει ο Όφη αποκλειστικά 100%. Φταίει όλος ο οργανισμός Όφη. Ναι. Για να μην πούμε πάλι τι, πώς και γιατί. Μα όταν λέω εγώ ότι φταίει ο Όφη, δεν λέω ότι φταίει όλος ο οργανισμός. Ο Σαρίς με τον Καρεφαλάκι που παίζουν. Ναι, για να μην πούμε ονόματα. Φταίνε όλοι όσοι είναι στον Όφη. Εντάξει. Όταν όμως λέμε ότι φταίνε όλοι στον Όφη, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τους υπόλοιπους για κάποια πράγματα που δεν έχουν βγει. Εντάξει. Πολλή συζήτηση με τον Όφη. Πολλοί ζήτησαν, τα ξαναλέμε. Το μόνο που πρέπει να πούμε αυτή τη στιγμή είναι να τελειώσει αυτή η χρονιά, η οποία είναι ψυχοφθόρα πολύ, να σωθεί και να κάτσουν όλοι που καταλάβαν από τα λάθη που έχουν κάνει, να δουλέψουν τώρα το Μάιο μέχρι τον Αύγουστο, γιατί δεν έχει ούτε τίποτα υποχρεώσεις. Ουσιαστικά λοιπόν το πρωτάθλημα αρχίζει τον Αύγουστο, εκεί περίπου στις 17, στις 20, κάπου εκεί περίπου θα αρχίσει η Super League, θέλω να πιστεύω φέτος, και να δημιουργήσουν αυτό το Όφη που ονειρεύεται ο κόσμος. Τίποτα άλλο. Να σου πω και άρα τώρα περάσει αυτό το τέτοιο. Γιατί όταν και ένα άλλο παράδειγμα. Και η χρονιά μου έχει τελειώσει είναι δύσκολη. Δε στο Σαββίδι, πώ το τα τρώνε τόσα χρόνια. Και τι έχει πάρει ο καημένο, έχει πάρει ένα πρωτάθλημα και τρέχει και πέλα. Δηλαδή στο Πάο γίνεται πάρτι. Γίνεται πάρτι χρημάτων. Γίνεται πάρτι. Με τα λεφτά που αυτός, τρώνε. Ναι, αλλά αυτό ο άνθρωπο ανέστησε τον Πάο, φίλε. Ο Πάο ήταν σε ανυποληψία τώρα. Δηλαδή
Τώρα ο ΠΑΟΚ θεωρείται αυτή τη στιγμή, εγώ το λέω, ότι είναι μαζί με τον Ολυμπιακό οι δύο. Άσχετα το τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ τώρα παικτικά, αλλά σαν ομάδα με έσοδα που έχεις, με χρήματα να κάνεις μια μεταγραφή, να κάνεις το κάτι παραπάνω, είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Οι πρωτοπόροι σε αυτό. Ναι, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Συμφωνώ. Έτσι όπως είναι το πρωτάθλημα δομημένο αυτή τη στιγμή. Κατάφερε λοιπόν ο Σαββίδης, έχει χάσει, του έχουν φάει σίγουρο, δεν διαφωνεί κανείς πάντα όταν μπαίνει. Εδώ στον Όφη δεν φάγανε παλιά τον Παρνογιάννη. Σαπούνια πληρώνα, τέλος πάντων, είναι μεγάλη ιστορία. Δεν ξέρω, θα μας τα πεις κάποια στιγμή. Ναι, εμείς τα λέω εκεί, πατσαβούρια που πέφτανε τότε, θα μας τα έχουμε ακούσει όλα. Ο ΠΑΟΚ όμως κατάφερε ο Σαββίδης για τον ΑΒ λόγο να τον κάνει την κορυφαία δύναμη στην Ελλάδα μαζί με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, αν θεωρήσεις τώρα του χρόνου, λέμε τώρα, του χρόνου ποιοι είναι οι φαβοροί για το πρωτάθλημα. Ποιου θα έλεγε πρώτα. Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Αυτό λέω. Κατάφερε λοιπόν να το κάνει αυτό. Μακάρι να φάνε και του Μπούση και να λέμε από τον χρόνο ότι το πρώτο φαβορί είναι Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και πρώτο φαβορί για Ευρώπη είναι Όφη. Δηλαδή, μακάρι να φάνε και κάποιοι. Ναι, κατάλαβα την έννοια. Αλλά να λέμε ότι ο Όφη. Ποιο Όφη, ρε παιδιά, Όφη πάει για τρίτο τέταρτο. Θα χτυπήσει, θα μπει φίνα στο κατάλαβα, μάτι, κατάλαβα πώ είναι. Λέει και ο Κώστα. Ο Όφη χρειάζεται σταθερότητα, έχει δίκιο ο Κώστα. Δεν γίνεται κάθε χρόνο να σκεφτόμαστε την παραμονή. Ναι, ρε φίλε. Από εκείνη την αισιοδοξία που σου έδωσε πέρυσι. Γιατί και πέρυσι να είσαι έτσι, λε, για εκεί είμαστε, ρε φίλε. Θέλουμε κάτι σπουδαίο που έξερουμε παραπάνω λεφτά στα ρόστερ. Αλλά αυτό που μα έδειξε πέρυσι. Εντάξει, και εσένα, ρε φίλε, του έχει ορίζοντε. Εγώ που δεν είμαι Όφη, δηλαδή δεν είμαι φανατικό Όφη και τον αγαπώ τον Όφη. Λέω, δόξα σε ο Θεός. Και περίμενα και παραπάνω στην Ευρώπη εγώ. Δηλαδή μεταξύ μας, εγώ είχα πετύσει στην Ευρώπη με αυτή την κλήρωση. Ναι. Εγώ προσωπικά, άσχετα δηλαδή, πώς το βλέπει ο κόσμος. Είχα γάρα από να σου πω, είχα ότι θα δούμε κάτι καλύτερο φέτος. Είχα... Και όλα αυτά γκρεμίστηκαν, δηλαδή δεν γίνεται αυτή η τεράστια αυξομοίωση. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, ρε φίλε, μας βγαίνει σε Ευρώπη μετά από τόσα χρόνια. Ένα Ηράκλειο πανηγυρίζει, ένα Ηράκλειο χάρη και ποδόσφαιρο, μια Ελλάδα. Μιλάει για το ωραίο ποδόσφαιρο του Όφη και για την ωραία οπτική του ποδοσφαίρου. Ερχόντουσαν να δω οι παίχτες, όποια ομάδα ερχόντουσαν να περιμένουν, τους χαιρετάνε, να έτσι μια ευγενή άμυλα, ένα ωραίο project. Και πράγματι όλα αυτά δείξαν και καλό ποδόσφαιρο. Πόσο πολύ να κάνεις ένα λάθος, να κάνεις δύο, αλλά τόσα πολλά. Από έκτος να πας 14ος, 13ος τι είσαι, 12ος είσαι τώρα. Έτσι όπως είσαι αυτή τη στιγμή. Τώρα. Αυτό με έχει στενοχωρήσει. Εγώ θέλω τον Όφη σταθερό. Θα πας 7, θα πας 8, 9 με μια χρονιά με τραυματισμούς. Καλά, και επικέρα δεν έβγαινε πάντα Ευρώπη. Δεν είπα αυτό, αλλά είχε μια σταθερότητα. Θεωρόταν ένα όνομα στην Ευρώπη. Όχι, πάω στο Ηράκλειο. Ναι, σωστό. Και το λέω εγώ που μίλαγα με όλους τους φιλάδους από όλη την Ελλάδα για ομάδες εκείνα τα χρόνια. Σου λέει όχι, Ηράκλειο. Ηράκλειο σήμαινε όχι. Δεν πάει να σου ένα πρωταθλητή Ολυμπιακό, πρωταθλητή Παναναναϊκό, ΑΕΚ. Πάω, Κάρης. Εδώ ήρθε ο Ηρακλής, χειρότερο από όλο το γήπεδο, το Χατζηπαναγή και λέει: Οχ, Ηράκλειο. Αυτό λέω. Να είναι αυτός ο Όφη. Ναι, κατάλαβα. Ο Κώστας γράφει. Μισό λεπτάκι. Έχω δύο μηνυματάκια από τον Μανώλη και από τον Κώστα. Το πάω από τον Κώστα. Τηλέφωνο δεν πήρε κανείς. Πήρε κανείς τηλέφωνο. Τι έγινε, ρε παιδιά. Ντρέπεστε να μιλήσετε. 2-810-319-888-319-889. Τώρα σε λίγο. Έτσι όπως πάει η ώρα, είναι 12 παρα 10, μπορεί να μιλήσετε και για άλλα προβλήματα. Πείτε τα σεξουαλικά σας προβλήματα, αν θέλετε, τα ψυχολογικά. Αν έχετε ένα θέμα με τη γυναίκα. Ναι, αν δεν είστε κοντά στη γυναίκα, μην γίνετε κάτι προς τον καναπέ. Δεν έχουμε καμιά ιστορία. Ναι, μην έχουμε και κανένα ντου εδώ. Λοιπόν, έχω ένα μηνυματάκι από τον Κώστα. Λέει: Καλησπέρα Κώστα, είμαι Ολυμπιακός από το Ηράκλειο. Συγχαρητήρια και μπράβο για την εκπομπή σας. Κάνει ένα σχόλιο για τον Ολυμπιακό που πλέον δεν είναι αρκετά τα πρωταθλήματα, αλλά θέλουμε και διάρκεια στην Ευρώπη. Αυτό που σου έλεγα. Τα είπε όλα, φιλαράκι. Ολυμπιακός τώρα για έναν Ολυμπιακό και εντάξει, έχω πει και πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά. Έχω δει Πέτρες, έχω δει Σαλιαρέλη, έχω δει Κοσκοτάδες, τα έχω δει όλα. Δηλαδή, έχω δει Παναθηναϊκό με ομαδάρες να είσαι πάντα δεύτερο, να είσαι τρίτος. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός πλέον για έναν υγιή Ολυμπιακό θέλει τον Ολυμπιακό να μπει σε ένα κλαμπ των 20-25 κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης. Όταν κυνηγάς αυτό και έχεις κάνει τόσο αγώνα και έρχεται η Arsenal εδώ φέτος και σου κάνει αυτό το 1-3 με γελία γκολ, με απίστευτη τέτοια, αρχίζεις να μου θυμίζεις το μικρό Ολυμπιακό της Ευρώπης. Θα κάνεις κάτι παραπάνω εγώ με αυτό, δείξε μας. Ότι έχω ομάδα να κάνω κάτι παραπάνω. Δεν μπορεί να πας μια φορά 8 στους 8 της Ευρώπης, να κάνεις ένα θαύμα να πας στους 4. Φυσικά το λέω αυτό γιατί πολλοί Παναθηναϊκοί μου λένε έχουμε πάει. Βέβαια αυτό δεν ισχύει με τους Παναθηναϊκούς, είναι μια μεγάλη συζήτηση γιατί τότε, άμα παίρναγε τους ομίλους και παίζει δυο μάτς, ήταν ημιτελικά. Έχουν αλλάξει τελείως το Champions League και το. Μη συγκρίνει κάποιος την εποχή με τη, όταν παίζει ο Παναθηναϊκός με την Μπαρσελόνα. Είναι τελείως διαφορετικά. Αλλά όταν λέγεσαι ισόβιος πρωταθλητής Ελλάδος, πρέπει ρε φίλε να πας να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Ευρώπη και να λένε μπράβο, το χειροκρότησα. Αλλά είσαι όλο εκεί στο 16 του UEFA. Στου 16 του UEFA. Κάντο μια φορά, κάντο.
για να έχεις απαιτήσεις από την ομάδα που θεωρείς ότι έτσι. Εντάξει, λογικό είναι με τα χρήματα που παίρνει κάθε χρόνο από τις ευρωπαϊκές του πορείες, με τον ίδιο προπονητή, με τις κινήσεις που κάνει, γιατί έχει και πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν τους έχει δει καν. Έχει δηλαδή στόπερ, το Σέρβο, ο οποίος δεν έχει έρθει καν. Έχει πάρει Σέρβο, εξτρέμ που παίζουν δανεικοί από εδώ και από εκεί, έχει άλλους 30 παίχτες. Είναι πάρα πολύ δυνατός, πολύ ισχυρός στον ελλαδικό χώρο. Αλλά αν θες να λέγεις σε μεγάλη ομάδα και θες κάποιος να δει τον Ολυμπιακό, περιμένει το κάτι παραπάνω, είναι όλο εκεί. Δεν το τσακ, το κλικ. Αυτό το κλικ περιμένει ο Ολυμπιακός. Είναι αυτό που είπα και εγώ νωρίτερα, ότι και οι οπαδοί του Ολυμπιακού, ο πολλούς φίλους, δεν τους ενδιαφέρει πλέον να πάρουν το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Εντάξει, θα στο χάσει και το πρωτάθλημα, ρε φίλε. Μα δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους ενδιαφέρει. Αλλά περιμένεις εκεί που έχεις φτάσει τώρα, ας πούμε, αυτή η Arsenal τώρα η φετινή δεν επιτρέπεται για έναν που θέλει να λέγεται μεγάλη ομάδα και να κάνει το κάτι παραπάνω, να φας τρία. Έλα ένα-ένα εδώ μέσα. Μα αυτό λέω, ρε Κώστα, ότι ναι, πλέον. Έχεις δίκιο σε αυτό. Επειδή παίρνει τα πρωτάθλημα του Ολυμπιακού συνεχόμενα, δεν τους ενδιαφέρει πλέον. Δεν τους νοιάζει. Ναι, θες να δεις το κάτι παραπάνω που το περιμένει χρόνια τώρα ο κόσμος, πολλά χρόνια. Και δεν το έχει δει. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα, δηλαδή πρέπει, θα είναι αυτό, θα είναι τον επόμενο χρόνο, αλλά πρέπει να γίνει για αυτόν τον κόσμο που αναμένει να δημιουργήσει ο Ολυμπιακός μια εικόνα ευρωπαϊκής ομάδας. Επίσης, λέει ο Πέτρος, εάν υπήρχε σε μέτρο της Ιλιανής με τον Απόλλωνα, η ομάδα θα έχει περάσει, εννοεί με τον Απόλλωνα, αλλά μεσού. Και δεν είμαι ο μόνος που το πιστεύω. Εντάξει, εκεί εγκλημάτισε όβη, γιατί καθυστέρησε τις μεταγραφές. Εντάξει, μα δεν το κάνεις αυτό, ρε φίλε. Αυτό ήταν που μετατείνω και τα λέω. Σε μια χρονιά που είναι ιστορικά, έρχεσαι στην Ευρώπη μετά από τόσα χρόνια, έχεις ένα. Όχι, πρόσεξε, όχι όλες τις μεταγραφές, έχεις μια εντεκάδα. Περιμένεις άλλους δύο-τρεις, οι οποίοι δεν ξέρεις αν κάποιος βγει από την εντεκάδα να είναι καλύτερος ο άλλος, να δεις πράγματα στην πορεία, αλλά έχεις μια έντεκα βαρβάτους. Πώς να σου το πω. Εννοείται. Για να πας αυτό το μάτς. Δεν ήταν ομάδα φόβητρο αυτή τώρα. Εκεί τώρα. Το θυμάσαι το μάτς. Ο Γιάννης φοβάται το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη ήταν. Το θυμάσαι το μάτς. Και κλιμάτισε όφη τώρα. Τα έχουμε πει. Όπως το λέει και ο. Πήγαινε άλλο ένα γύρο. Όπως το λέει και ο Κώστας. Λέει στην Ευρώπη θεωρώ έγινε έγκλημα πέρυσι γιατί εννοεί ξέρω. Από την 1η του Μάρτου ότι έχουμε βγει Ευρώπη. Έγινε έγκλημα. Έγιναν οι κατάλληλες προσθήκες. Άρα 100% δίκιο έγινε έγκλημα γιατί την Ευρώπη. Μπορεί και κάποιος να την περνάνε αυτό που την περνάνε όλες οι ελληνικές ομάδες. Έλα μωρέ, πάρ το μάτς προετοιμασίας, πού να πάμε εμείς τώρα. Πάρ το ματσάκι προετοιμασίας, να προετοιμαστούμε εμείς μας σε διαφορετικό πρωτάθλημα, ξαναβγούμε Ευρώπη. Παράδειγμα. Αλλά άμα το κάνει ο Όφη έτσι, το κάνει ο Άρης έτσι, το κάνει ο Πάουκ έτσι, δεν θα βγάλεις ομάδα στην Ευρώπη, δεν θα ξαναδείς Ευρώπη. Για δες το τώρα, πώς θα βγεις Ευρώπη τώρα. Που θα βγουν, αν βγει από το κύπελλο, αν βγουν από το κύπελλο ένα, θα βγουν τρεις. Πού θα μπεις στην τριάδα μέσα σφήνα. Μα τώρα τελείωσε η Ευρώπη. Λέω για όλους. Για όλους. Εδώ τώρα θα είσαι στο conference, δηλαδή το UEFA, το UEFA που λέμε, δεν βλέπουμε ελληνική ομάδα. Δεν σου κάνει, δεν σου κάνει. Θα είμαι στο conference, εκεί με Λιχτεστάιν, με Σαν Μαρίνο, με άλλες ομάδες έτσι τριγύρω. Βουλγαρία, Ρουμανία κτλ. Εκεί το καταντήσαμε και μετά λέμε εμείς για ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων. Δεν έδωσε κανείς σημασία στην Ευρώπη. Κανείς. Ούτε η ΑΕΚ που είχε μια ευκαιρία με τη Βίντι. Πώς τη λέγανε αυτή, Βίντι. Ποια είναι η Βίντι, ρε φίλε, πού είναι η Βίντι. Βίντι, όχι, Βίντι, αυτή είναι τον Πάοκ, πρόπερση. Τον Πάοκ, αυτή η Άκη την πέρασε. Η Έστερ Σουντ, ποια είναι αυτή η Έστερ Σουντ. Είχε αποκλείσει πάλι τον Πάοκ. Ναι, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτό, αυτές οι ομάδες οι οποίες δεν είναι μια ομάδα φόβητρο. Μπες μέσα, ρε φίλε, και δείξε ότι είσαι ΑΕΚ, ότι είσαι Πάοκ, ότι είσαι Παναθηναϊκός, ότι είσαι Όφη. Μπες, δείξε, απέδειξε κάτι να πούμε. Γιατί λέει ευρωπαϊκό μάτς, εντάξει, μπορεί, εμείς τώρα έχουμε το νου μας στο πρωτάθλημα. Μην το πάρει ο Ολυμπιακός, μην το πάρει η ΑΕΚ. Αυτό εκεί έχουμε μείνει εμείς, αυτό το μυαλό. Πάρε το πρωτάθλημα, στο πάρε ΠΑΟΚ ρε το πρωτάθλημα, αλλά στην Ευρώπη να είσαι ΠΑΟΚ. Ας το πάρει η ΑΕΚ, αλλά όταν θα το πάρεις να αποδεικνύεις αφού είσαι η ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα, πότε το πήρε η ΑΕΚ, το 18 δεν το πήρε. Ναι. Και παίζει και βγαίνει Champions League. Το 19. Το 18. Και πάει ναι. Στον όμιλο Champions League και παίρνει 0 βαθμούς. Και εκεί αντί να ηρεμήσουν, πούμε και κάνουν και πετάνε και μολότο, θα θυμάσαι το μάτς με τον Άγιαξ εδώ. 4 αγώνες στον όμιλο. 0 βαθμούς, δεν ξέρω αν έβαλε και γκολ. Νομίζω πως δεν έβαλε και γκολ. 0 γκολ. Στον όμιλο. Πάρε, φίλε. Δεν έβαλε. Πάρε ένα πόντο, πάρε κάτι. Δείξε ότι είμαι η ελληνική ομάδα που εκπροσωπώ τη χώρα αυτή στο Champions League. Λέει, άστο, γιατί θέλω και το πρωτάθλημα και φέτος. Άστο τώρα το Champions League να πούμε εκεί πέρα. Πήραμε τα λεφτά, πήραμε έτσι, άστο. Άστο, ήρθαμε εδώ. Ξαναδεί τώρα Champions League, άγια, σου πω εγώ πότε. Και ένα πολύ ωραίο μηνυματάκι από τον Νικόλαο. Λέει, καλησπέρα, παιδιά και από μένα. Είναι τόσο μεγάλη η τοξικότητα στη χώρα που δεν τους ενδιαφέρει η Ευρώπη. Και έχει δίκιο. Ναι, αυτό. Δεν τους νοιάζει. Ναι, δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει αυτό, να προχωρήσουν άλλο, στο Champions League, στο Europa.
Σε ενδιαφέρει να πάρω το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Ή να βγω δεύτερο, ή ας πούμε να είμαι μέσα στο πρωτάθλημα μέχρι τελευταία αγωνιστική να γουστάρει ο κόσμος. Αν όμως οι ομάδες διεκδικούσαν Ευρώπη, θα άρχισε σιγά σιγά και ο φίλαθλος να φεύγει αυτή η τοξικότητα από πάνω και να έλεγε εντάξει, μωρέ. Εδώ απολαύσαμε φέτος ταξίδια. Πήγα στην Κωνσταντινούπολη, κέρδισα. Πήγα στη Μαδρίτη, κέρδισα. Πήγα εκεί κτλ. Απόλαυσα τόσο ταξίδι. Εντάξει, το πρωτάθλημα ξαναβλέπουμε του χρόνου. Γιατί όταν έχεις ομάδα που διαπρέπει στην Ευρώπη, μπορείς να τα καταφέρεις και στην Ελλάδα, ρε φίλε. Είναι απλό. Είναι απλό. Και το απέδειξε ο Ολυμπιακός και φέτος και πέρυσι. Ότι εκεί που έφτασε, έπαιζε με ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και έπαιζε με την Arsenal, παράδειγμα, Τετάρτη και ξανά έπαιζε ντέρμπι με την ΑΕΚ. Άμα θες να είσαι μεγάλη ομάδα, πρέπει να τα καταφέρνεις αυτά. Πώς το κάνει η Μάντσεστερ, πώς το κάνει η Άρσεναλ, πώς το κάνει η Τσέχικη τώρα, πώς λένε την Τσέχικη που πήρε. Σλάβια Πράγα. Σλάβια Πράγα. Το κάνει η Σλάβια Πράγα, δεν φίλε. Ναι, το κάνει η Σλάβια Πράγα, δεν μπορείς εσύ. Ντροπή μας. Ο Βασίλης κάνει διόρθωση. Η Ζόρια ήταν που κέρδισε την ΑΕΚ. Ναι, 3-0. Μπράβο. Και Ζόρια. Και Ζόρια. Δεν γίνεται. Και Ζόρια. Γίνεται 0-3. Αυτό το ατσατίζουμε τώρα. Δεν μπορείς να μην ξέρεις. Γιατί εγώ καταρχήν είμαι, όταν παίζει ελληνική ομάδα είμαι φουλ με την ελληνική. Μπορεί να είναι ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός κτλ. Είμαι, ρε φίλε, Έλληνας είσαι. Δηλαδή σε βλέπουν τώρα φίλοι αεξίδες από τη Γερμανία, από την. Έχουμε πάμε σε τηλέφωνο. Πάμε. Ναι. Καλησπέρα. Τηλέφωνο, ωραίο τηλέφωνο είναι αυτό. Για πες το μας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου, φίλε μου. Γιώργη. Γεια σου, Γιώργη. Είχα πάρει την πρώτη σας εκπομπή ξανά. Τα είχα τότε με το σήμα, αλλά θέλω να πω τώρα το εξής. Καλά είπε ο Γαριφαλάκης ότι με το center for αυτό το Γιάννου. Ότι. Εντάξει, κάτι μπορεί να γίνει και με αυτό, κάτι μπορεί να του πάρει ο Νόμπλιας παραπάνω, γιατί θυμάμαι όταν ήρθε από την Τρίπολη ο Παπάζογλου, που είχαν πει τότε στον Πετράκη, τι τον έθεσε αυτόν τον παίχτη. Αυτό βλέπει το τέρμα, το βλέπει σαν τον γκολ της Βελόνας. Δεν μπορεί να βάλει γκολ. Λοιπόν, κάτι μπορεί να πάρει ο Νόμπλιας από αυτόν. Δεν ξέρω, γι' αυτό ρώτησα εγώ τον Μανώλη, επειδή ο Μανώλης παρακολουθεί πάρα πολύ και ξέρει πολλά πράγματα. Δηλαδή, αν έλεγα ο Γιάννου μπει σε ένα μάστορα με τον Ατρόμητο που τον έχει ανάγκη, μα καλά δεν ο Γιάννου. Δεν έχουμε τραυματισμό και έτσι. Δεν μπορεί να μας αποδείξει κάτι ότι είναι αυτός ο φόρ που. Κάτι ρε παιδί, δύο φάσεις μέσα στο μάτς, τρεις. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Μακάρι να έχει δίκιο και ο Γιώργος και εσύ. Και μακάρι να διαψευστώ εγώ. Ναι, αλλά δεν βλέπω τον Νόμπλια να τον ακουμπά. Και μπορούσε να παίξει κι ως τώρα. Εντάξει, όχι, ήταν τραυματίας. Τώρα μπήκε δύο τις προπονήσεις. Πιστεύω θα τον ήστερα πώς είναι με τον Ατρόμητο. Ξέρω εγώ, τι να πω. Ρε. Αλλά αυτό που λέει, που το θυμήθηκε ο Γιώργος τώρα έχει δίκιο. Τον Παπάζογλου. Έχει δίκιο. Δεν ήταν βέβαια. Γιώργο, δεν ήταν ο Πετράης προπονητής όταν τον πήρε ο Φίτ, ήταν ο Αστόπουλος. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, νομίζω ότι. Καλά τα λες, Γιώργη, καλά τα λες. Έχεις δίκιο όμως. Πολλοί κράζανε τότε. Εσύ, Γιώργο, τον έχεις δει φέτος στο Γιάννα αυτά τα λεπτά που έχει χρησιμοποιηθεί. Όχι, αλλά θέλω να πω όμως και με το Σαρντινέρο που. Το Σαρντινέρο βάλει, ναι. Που τον εμβάνει σαν center for. Δεν έχει κι άλλο. Δεν έχει την κίνηση του center for. Δηλαδή. Όχι, δεν είναι for. Δεν είναι for. Είναι πιο πολύ επιθετικό εκτό περιοχή. Περιφερειακό επιθετικό. Ναι, στα άκρα είναι καλό. Θεωρώ ότι θα σου κάνει. Κάτι μπορεί να σου κάνει από τα άκρα, αλλά center for δεν είναι. Δεν μπορεί να παίξει εκεί. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι σε κάποια μάτς τώρα από εδώ και πέρα όφη θα χρειαστεί ας πούμε το Γιάννου for περιοχή και από πίσω το Σαρδινέο. Δεν ξέρω πώ θα του χωρέσει. Θα ξέρει καλύτερα από εμά ο Νίκο αυτά. Γιατί αυτό το Γιάννο που έχουμε δει σε αυτά τα λεπτά που έχει παίξει, δεν ξέρω αν μπορεί να του δοθεί άλλη ευκαιρία σε μάτς που καίνε από εδώ και πέρα. Γιατί εδώ δεν κάνουμε δοκιμές και πλάκα. Μπαίνεις μέσα για να τα δώσεις όλα. Δεν ξέρω. Καμιά φορά όμως από εκεί που δεν το περιμένεις. Αυτό είπα και εγώ. Μακάρι, ρε Γιώργο. Μακάρι. Εγώ θέλω να μας διαψεύσει, να βγει εδώ και να μας ξεφτυλίσει. Ποιος το θέλει αυτό. Εννοείται. Ναι, εγώ το θέλω αυτό. Και εγώ. Μακάρι. Το θέλω μακάρι να μας διαψεύσει, αλλά εν πάση περιπτώσει για να τον εφέρνε στον Όφη σημαίνει ότι έχει κάποια στοιχεία. Γι' αυτό λέω και εγώ, γι' αυτό του λέω πριν τον είδανε, τον ψάξανε, τον παίχτη. Δεν τόσο χάλια, ας πούμε, δεν μπορεί ο παιδί. Έχει στον Αστέρα Τρίπολη, σε έβγαλε μάτια. Και γολάρες, ρε φίλε. Εγώ δεν ψήθηκα από την αρχή, εντάξει. Πώς τόσο πολύ πίσω έμεινε, του φύγε το ενδιαφέρον του. Δεν ξέρω, Γιώργη. Καλά, το center for δεν είναι μόνο να σου βάλει γκολ. Ναι, το center for η δουλειά του είναι να βάλει γκολ. Αλλά είναι και οι κινήσεις που θα κάνει. Είναι ναι, να βάλει ο άλλος, να τραβάει παίχτες, να δημιουργεί. Να τραβήξει δύο παίχτες απάνω του, να βρει την ευκαιρία ο άλλος. Έτσι είναι, Γιώργο. Ανοίγει διαδρόμους, δημιουργεί χώρους, τραβάει παίχτες, κάνει κινήσεις. Αλλά από ό,τι έχω δει, αυτός ο Γιάννου που έχω δει σε αυτές τις ευκαιρίες που του δοθήκανε φέτος, με έχει απογοητεύσει πλήρως. Είναι ψηλός. Μπορεί να πάρει δύο κεφαλιές μέσα στην περιοχή,
Είχε κάποια γεμίσματα, κάποια αυτά. Που... Εντάξει, μένα δεν μου αρέσει αυτό το ποδόσφαιρο με τα γεμίσματα και με τα αυτά, αλλά. Ναι, αλλά έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα, άμα είσαι εδώ με τον Αντρόμητο 0-0 και είναι 75-80, μπορεί να τα δεις και αυτά. Ναι. Αν και ο Νόμπλιας δεν έχει σχέση με αυτό το ποδόσφαιρο, δεν του αρέσει καθόλου. Αλλά τέλος πάντων, θα μας τα πει από αυτά ο Γιάννου, μακάρι να πάρει μια ευκαιρία να δούμε κι εμείς, ρε παιδί μου, μήπως είμαστε τόσο λάθος. Αυτός θα είναι πιο τσατισμένος από εμάς, βέβαια, αν ακόμα γουστάρει την μπάλα και ακόμα θέλει να συνεχίσει να κάνει καριέρα, ε. Μάλιστα. Λοιπόν, ήθελα να πω και για τον Γκαργκαλατζίδη, αυτό όπως τον λένε. Αυτός... Ο Γκαργκαλατζίδης είναι το κολυμπιοσάρια, στα πήγοντα. Αλλά και αυτόν, κάποιοι τον ψάξανε, κάποιοι μήπως θα έπρεπε να τον κρατήσουν για να δούμε αν έχει κάποια στοιχεία για του χρόνου. Μακάρι εσύ, Γιώργο, αλλά εγώ δεν έχω δει κάτι από το παιδί. Λάει να σου πω τώρα την αλήθεια, δεν έχω δει κάτι που να με ψήσει. Μα δεν τον έχουμε δει, μόνο με τον Ολυμπιακό νομίζω έπαιξε. Έχει παίξει κάποια δεκάλεπτα, τέταρτα, εικοσά λεπτά. Γκαργκαλατζίδης, ποια είναι η θέση του που ήρθε? Φορ είναι, το παιδί είναι φορ. Καθαρό φορ. Και καλή ηλικία. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν έχω ψηθεί. Τώρα μακάρι να δικαιωθείτε. Ποιος το θέλει? Εγώ δεν ψήνομαι απλά, ούτε με τον Γκαργκαλατζίδη ούτε με τον Γιάννου. Δηλαδή, εγώ πιστεύω θα φύγουν το καλοκαίρι. Δεν νομίζω θα μείνουν στον Όφη. Ναι, καλά. Και εμένα ο Γιάννου δεν μου αρέσει τώρα, γιατί είναι σε τέτοια ηλικία που μόνο με την πείρα. Εδώ βλέπουμε τον Μήτρογλου. Τι κινήσεις κάνει, μπήκε στο γήπεδο την άλλη φορά με τον Όφη και έβαλε τον κολάκι του. Ναι, ο Μήτρογλου είναι μεγάλη παιχτάρα όμως, παιδιά. Έχει βάλει πάρα πολλά γκολ. Χιλιάδες γκολ. Έχει δημιουργήσει τεράστια καριέρα πάνω σε αυτό. Δηλαδή, δεν συγκρίνεται με τον Γιάννου ποδοσφαιρικά ο Μήτρογλου. Ο Μήτρογλου, μην ξεχνάς ότι και πού δεν πήγε. Δηλαδή, όπου πήγε, σκοράρει κατά ρηπάς. Πόσο χρόνια όμως έχει να παίξει αυτό, πόσο καιρό έχει να παίξει μάλλον. Έχασε όλη τη χρονιά πέρσι με τη Μαρσέγγι, τον οποίο θεωρήθηκε από τον προπονητή ότι δεν τον θέλει. Σε αποχή ήταν και αυτό, ούτε καν προπονητή. Ακόμα και στην Μπενφίκα πριν τη Μαρσέγγι, που πολλές φορές δεν ήταν βασικός, έμπαινε αλλαγή και βασικό πάντα. Δηλαδή, είχε κάνει πάταγο αυτός ο Μήτρογλου. Μόλις πήγε στη Μαρσέγγι που ο προπονητής ο τότε δεν τα βρήκε μαζί του, έχει 8 μήνες, 10 να παίξει μπάλα. Και ακόμα δεν μπορεί να βρει το ρυθμό του. Γιατί στον Άρη δεν είναι ο βασικός φορ. Αφού τραυματίσει, το παιχνίδι με τον Όφη. Ναι, αλλά και πριν δεν ήταν, δεν το που ήρθε, δεν μπήκε αμέσως. Ναι. Ήταν μια περίπτωση Καστάνιος. Ναι, αυτός. Ναι. Δηλαδή και ο Μήτρογλου στον Άρη δεν έχει βοηθήσει καθόλου. Αυτό είχε πάει και με τη δεύτερη ομάδα τη Μαρσέη και ναι, τελευταίο καιρό. Ο Βίλας Μπόας. Δεν τον ήθελε καθόλου. Ούτε και ο προηγούμενος τον ήθελε πριν τον Βίλας Μπόας. Ο άλλος που τον κάνανε μεταγραφή. Τέλος πάντων, Γιώργη, ευχαριστούμε που πήρες, ρε φίλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ εύχομαι να σωθεί η χρονιά, γιατί αν δεν σωθεί η χρονιά, φαντάζομαι ότι θα ήταν καλύτερα να βάζανε τους τσιρικάδες να παίζανε, να μήπως ξεκαθαρίζανε τίποτα. Εμείς εδώ είμαστε αισιόδοξοι ότι θα σωθεί η χρονιά, αλλά περιμένουμε βήμα-βήμα. Δύσκολα, γιατί εγώ έχω ζήσει όλους τους αγώνες, τους δύσκολους του ΟΒΙ και τη Ρόδο. Και Νουαφόρ στο Μαγνήτιο. Το Λεβαδιακό. Αλλά ο Όφη είχε ομαδάρα τότε, είχε παιχτάρες. Έπαιζε μπάλα. Τώρα δεν παίζει μπάλα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή εβδομάδα να έχεις. Ευχαριστούμε. Επίσης. Λοιπόν, νομίζω ότι με αυτά και με αυτά, χωρίς φυσικά να απολαύσουμε τη γάμπα του Σαρή, την οποία μπορούμε να τη δούμε την επόμενη εβδομάδα. Τελευταίο μήνυμα να κλείσουμε με αυτό. Λέει ο Black Rider, μην συγκρίνετε τον Μήτρογλου, να λέμε την αλήθεια. Ο Μήτρογλου το έχει σπουδάσει τον κόλπο. Εντάξει, δεν υπάρχει ο Μήτρογλου μαζί. Έχουμε πάθει πλάκα, ρε φίλε. Και στην Εθνική Ελλάδος. Ναι. Έχει κάνει μεγάλα παιχνίδια. Ναι. Είναι από του μεγάλου κόλπου τη Εθνική Ελλάδος. Δηλαδή, αναλογικά τα κόλπου έχει βάλει. Ο Μήτρογλου με σπουδαίο ταλέντο σε αυτό το κομμάτι. Και το ανακάλυψε ο Νιόμπλια. Και μέσα στην Εθνική τον έφερε από την Γερμανία κάπου. Ναι. Δεν τον ήξερε κανείς και μάλιστα δεν μιλάει και ελληνικά. Και τότε. Πολύ. Και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι. Και φαντάζεσαι τον παίρνει ο Ολυμπιακός και δεν έπαιξε τον Ολυμπιακό. Πάει δανεικός. Στον Πανιόνιο. Πάει ξανά δανεικός. Ξαναγυρίζει και αρχίζει. Και αρχίζει, ναι. Και να ξέρεις ότι εκείνο το καλοκαίρι τον έχασε Όφη για. Θα του τον είχε πει ο Νίκος αυτόν. Τον ήξερε ο Μάουρερ. Τότε ήταν προπονητής ο Μάουρερ. Ναι, αλλά θέλω να σου πω. Τον είχε δει. Τότε ο Μάουρερ είχε, που έβλεπε, ήταν μια περίπτωση ο Ολλανδού. Ο Μάουρερ πήγαινε και έβλεπε τα παιχνίδια της Εθνικής Νέων. Δηλαδή, τότε εκείνο το καλοκαίρι, Όφη είχε πάρει το Μονιάκι από τον Εργοτέλη. Που στο Εργοτέλη ήταν στην ΚΑΠΑ 19, δεν έπαιζε. Και ήταν βασικός στην Εθνική Νέων. Ναι, και τον πήρε ο Μάουρερ. Και πήγε να πάρει και το Μήτρογλου και τελευταία στιγμή τον πήρε ο Ολυμπιακός. Ναι, αυτά τώρα είναι όλα κάτι τυχερά που λέμε. Αυτή ήταν η κίνηση μάτι τώρα. Φαντάσου ότι εγώ τον Μήτρογλου τον έβλεπα σαν δανεικό και λέω: εσύ πλάκα κάνουν. Αυτό το δίνω δανεικό. Πάει στον Πανιόνιο, θερίζει.
Αθάνατο στον Παναθηναϊκό. Ατρόμητο το ίδιο. Ατρόμητο δεν ρίζει. Λέω καλά, έχει σεντερφόρ τέτοιο Ολυμπιακό. Ο, δεν είχε. Δεν είχε. Και μέχρι που πήγε και πραγματικά ξεσκίστηκε στα γκολ ο άνθρωπο. Λοιπόν, αυτά ήταν και για σήμερα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε όλους εσάς που έχετε την καλή διάθεση να μας κάνετε συντροφιά και να σας κάνουμε συντροφιά έτσι Σαββατοκυριακά. Θα είμαστε την ερχόμενη εβδομάδα εδώ. Έχουμε match του Όφη, το πιο σημαντικό για το Σάββατο. Αυτό το Όφη με τον Ατρόμητο. Άρα λοιπόν θα είμαστε το Σάββατο βράδυ εδώ και μετά νομίζω ότι θα είμαστε την Κυριακή το βράδυ, πρώτο Θεός. Άρα θα ενημερώνεστε για τα πάντα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Γεια σας.